Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Παρακολουθείτε πάντα το Sky, την εκπομπή Ακραίος, όπως κάθε Κυριακή. Και είμαστε θέση να σας πούμε, όπως ξέρετε ήδη, ότι για τις επόμενες Κυριακές θα μας ανεχτείτε, θα είμαστε εδώ, αυτής και της επόμενης χρονιάς βεβαίως και τα επόμενα χρόνια φαντάζομαι. Κοντά μας είναι η κυρία Αυλονίτου. Καλημέρα, κυρία Αυλονίτου. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Συγχαρητήρια κιόλας. Φωνάζατε, αλλά βγήκατε πρωταθλητές. Εμείς θα φωνάσαμε. Παρόλο που διάφοροι λέγανε φίλοι σας ότι ο διαγωνισμός έγινε για να κλείσει ο Sky. Ναι, δεν είναι εύκολο το με τον Αλαφούζο να μπλέξει σε μια τέτοια διαδικασία. Το έλεγα και το ξαναλέω και σήμερα. Ο κύριος Μαυρωτάς είναι από το ποτάμι. Καλημέρα, κύριε Μαυρωτά. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Βρούτσης, πρώην Υπουργός Εργασίας από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Δημήτρης Καμένος από τους ΑΝΕΛ, ο οποίος είναι και έχει μια ιδιαίτερη εξειδίκευση και το θέλαμε, επιμείναμε να είναι σήμερα μαζί μας και στα οικονομικά, γιατί κύριε Καμένε, αυτή τη στιγμή ένα από τα βασικότερα προβλήματα, πέρα από το ασφαλιστικό που θα μας τα πει και ο κύριος Βρούτσης στη συνέχεια, γιατί έχετε, κύριε Βρούτση, να μας πείτε κάποιες ειδικές πληροφορίες. Όχι ειδικές πληροφορίες, ναι. Συγκεκριμένες διαδικασίες. Μάλιστα. Στοιχεία τα οποία κρύφτηκαν επιμελώς για να παρουσιαστούν ως μειώσεις συντάξεις, κύριες, ναι. Αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Ωραία, θα έχει τα δούμε. Έχει ειδίκευση ο κύριος Βρούτσης, γιατί είχε πει ότι όποιος και να ήταν υπουργός, ναι. Όποιος και να ήταν υπουργός, σίγουρα θα κοβόταν μια σύνταξη. Όχι, κάνετε μεγάλο λάθος. Όχι, είναι δήλωσή σας. Ότι... Δεν όχι. Θυμάστε. Εγώ μίλαγα με τον κύριο. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να ερμηνεύσω τον εαυτό μου πιο αυθεντικά. Ναι, μίλαγα με τον και κύριο. Είπα ότι η πολιτική εξαπάτηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ καλά, το Σεπτέμβριο με αρχίζετε, το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ φέρνει μειώσεις ασύλληπτες. Στο ψέμα και στην προπαγάνδα είστε πρώτοι. Λοιπόν, τώρα για να. Σε μένα το λέτε, κυρία Καραγκιόζη. Όχι, σε εσάς, στην εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Και κάνει προπαγάνδα και λέει ψέματα η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Βεβαίως, πάρα πολλά. Θέλετε να σας πω. Αυτό, συγγνώμη, εγώ κύριος Καμένος και κύριος Μαυρωτάς να φύγουν. Δεν είναι βίντεο. Και ούτε εγώ. Κοιτάξτε, κυρία Καραγκιόζη. Όχι, είμαστε. Είμαι η Αυλονίτη. Μην με μπερδεύετε. Δεν πειράζει. Εάν κάποιο αποτολμούσε να παρουσιάσει σε βίντεο τα ψέματα. Τα οποία έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα, την απάτη εις βάρος του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, των ανέργων, των μισθωτών, των συνταξιούχων, από τον Ιανουάριο του 2015 και πριν. Δεν για συντάξει, για ένθια. Δεν ξεχνάνε οι συνταξιούχοι ποιος έκοψε 13η σύνταξη. Εσείς την κόψετε. Δεν ξεχνάνε οι συνταξιούχοι 13η σύνταξη. Ένα λεπτό, κυρία Αυλονίτου. Κυρία Αυλονίτου, κύριε Βρούτση, σας παρακαλώ. Κυρία Αυλονίτου, σας παρακαλώ, δεν θα κάνετε αυτό το διάλογο. Εάν θέλετε εγώ με τους υπόλοιπους κυρίως να πάμε στο δίπλα στούντιο, σας αφήσουμε εδώ, να κάνουμε εμείς την εκπομπή από εκεί και εσείς από εδώ να καθίσετε, να σας γράψει κάμερα να το παίξουμε μετά. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ μιλάγα με τον κύριο Καμένο, ο οποίος έλεγα είναι πολύ εξειδικευμένος στα θέματα της οικονομίας και κύριε Καμένε, έχουμε αυτή την περίοδο πολύ μεγάλο θέμα με τα οικονομικά ζητήματα στη χώρα μας. Έρχεται και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης βεβαίως, που αν μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο, δεν πολύ πιστεύω αυτά που λέγονται από όλους δηλαδή, όχι μόνο από τον Πρωθυπουργό που θα πάει ή τους υπόλοιπους, από κανέναν. Ναι. Νομίζω ότι τέλος πάντων όλοι αυτοί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα πούνε κάτι καλό για να τα ακούσει ο κόσμος και τα λοιπά, το οποίο στο τέλος δεν εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο. Όμως, υπάρχουν ζητήματα, Γρηγόρη, αν είμαστε έτοιμοι να δούμε, να δούμε την ΔΙΑ, να της πούμε καλημέρα, για να αρχίσουμε τη ζήτηση από αυτό, κυρία και κύριοι, από την οικονομία. ΔΙΑ, καλημέρα. Καλημέρα. Για πες μας λοιπόν τι έχεις μπροστά σου και ποιο είναι αυτό το θέμα το οποίο φαίνεται ότι σήμερα στον τύπο προβάλλεται πάρα πολύ και με ένταση. Έχουμε τα φορολογικά βάρη για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα οποία αναμένεται να πολλαπλασιαστούν έως το τέλος του έτους. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα της ΜΑΡΚ για λογαριασμό της ΓΕΣΕΒΕ που δημοσιεύει σήμερα η Real News αποτυπώνει ένα μαύρο τοπίο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς αναμένεται, όπως φαίνεται, να έρθουν χιλιάδες νέα λουκέτα και μειώσεις μισθών. Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από την έρευνα, 18.000 επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2016 έκλεισαν και άλλες 18.100 αναμένεται να κλείσουν το δεύτερο εξάμηνο. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα χαθούν 38.000 θέσεις εργασίας από τις επιχειρήσεις οι οποίες θα βάλουν λουκέτο. Το 42% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι θα κλείσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Το 28% των επιχειρήσεων έχει ήδη μειώσει τους μισθούς των υπαλλήλων, ενώ το 28,1% προτίθεται να προχωρήσει σε μειώσεις. Την ίδια ώρα, 4 στις 10 επιχειρήσεις δεν έχουν καταβάλει έγκαιρα τους μισθούς, ενώ θολό είναι το τοπίο και μαύρο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
4 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικά ταμεία. 70.000 μικρές επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 45.000 επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με κατασχέσεις ή δέσμευση λογαριασμών. Ένα στους 5 επαγγελματίες έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε 10. 3 στις 10 επιχειρήσεις δεν θα ανταποκριθούν στους φόρους και στις ασφαλιστικές φορές, όπως δηλώνουν. Έχουν χάσει ρυθμίσει στα ταμεία 1 στους 10 επαγγελματίες. Και την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η Καθημερινή της Κυριακής σήμερα, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται μέχρι τέλος του χρόνου να καταβάλουν 4,5 δισεκατομμύρια σε φόρους. Μαζί με τον έμφυα τις ασφαλιστικές φορές που έχουν αυξηθεί κλπ. Ναι, το περιβάλλον συνεπώς, Δία, είναι πάρα πολύ αρνητικό, όπως τουλάχιστον παρουσιάστηκε και από την εφημερίδα Real News και από την εφημερίδα Real, συγγνώμη, και από την Καθημερινή και από, άλλο, και από, άλλη, και από την υπόλοιπη εφημερίδα του τύπου. Δηλαδή υπάρχουν και τα οικονομικά ένθετα τα οποία κάνουν ειδικές αναφορές. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Καμένο, αν μου επιτρέπετε, και θέλω ένα πρώτο σχόλιο από όλους σας. Ένα πρώτο σχόλιο να βάλουμε αγκαρόνα και στη συζήτηση. Όχι μόνο για αυτό που ακούσατε, αλλά και κύριε Καμένα και αυτό που ακούτε από την ελληνική κοινωνία. Τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα και στις ελληνικές επιχειρήσεις. Το ξέρετε. Δεν είναι θέμα αν έχει κάποιος διάθεση να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνησή σας. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Εάν πράγματι υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει μια ανάκαμψη σε αυτό που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο να λέγεται. Για τις επιχειρήσεις εννοώ. Η στρατηγική της κυβέρνησης, νομίζω για κάθε κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων ή της Νέας Δημοκρατίας ή του Ποταμιού, που είναι και ο Γιώργος εδώ, πάντα ως πρωτοχικό της σκοπό πρέπει να έχει την εξέβρεση θέσεων εργασίας, ακόμα και αν είσαι σε ανάπτυξη, θες ακόμα πιο πολλές θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης και θα φανεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 και το πρώτο του 2017. Απτά και στην καθημερινότητα το ζήτημα της ανάπτυξης με νέες θέσεις εργασίας. Οι μελέτες αυτές μας λένε πόσες επιχειρήσεις δυνητικά κλείσουν, δεν μας λένε το ισοζύγιο πώς θα ανοίξουν, διότι ανοίγουν επίσης πάρα πολλές επιχειρήσεις με νέους ορίζοντες, με νέες καινοτόμες υπηρεσίες και πολλά άλλα. Αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι το εξής: με τον αναπτυξιακό νόμο, με τον ακατάσχετο εταιρικό λογαριασμό, με το παράδειγμα στην πράξη της διακυβέρνησης και της διαιτησίας του κράτους. Έδειξε ένα leadership, έδειξε αυτή τη στιγμή με τον Μαρινόπουλο, και αυτό είναι το παράδειγμα να καταλήξω. Έδειξε ότι μπορεί να φέρει λύση. Ποιος η λύση ποια είναι, η κυβέρνηση. Μπήκε στη μέση η κυβέρνηση, γιατί ήταν μια κυβερνητική πρωτοβουλία. Αν ο όμως, κύριε Καμένε, δεν έχει τη διάθεση να προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία, το ξέρετε πολύ καλύτερα από Δεν είναι τόσο απλό. Απλώς θέλω να πω ότι εάν δεν ήταν. Εάν οι τράπεζες, αν οι τράπεζες δεν συνενούσαν, αν υπήρχε ο επιχειρηματίας δεν συνενούσε, η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κάνει. Εγώ θα καταλήξω κάπου με απλά οικονομικά. Όχι, έτσι δεν είναι. Η κάθε κυβέρνηση έχει ευθύνη να συγκαλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη και το έκανε η κυβέρνηση και βρήκε λύση. Έδωσε τον οδικό χάρτη. Το ότι έχουμε μεγάλο μερίδιο μέσω της ανακεφαλοποίησης της τράπεζας ως δημόσιο είναι γνωστό. Το ότι θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση για τον Μαρινόπουλο, που εγώ διαφωνώ και σε ένα κομμάτι. Να μην μείνουμε σε αυτό όμως, αν έχει την καλοσύνη. Λέω ότι είναι ένα κομμάτι αναπτυξιακό και σαν παράδειγμα το φέρνω, ότι η διαχείριση των κόκκινων δανείων, και εκεί καταλήγω, των εταιρικών, μαζί με τα προσωπικά δάνεια που πρέπει όλοι να πάμε να τα ρυθμίσουμε. Μια ερώτηση τελευταία. Να ελαφρυνθεί, προσέξτε, να ελευθερωθεί. Να είστε λίγο σύντομοι για να προλάβουμε όλοι. Να ελαφρυνθεί το βάρος στην οικογένεια. Όταν λέμε 4,5 δισεκατομμύρια να δώσουν οι εταιρείες, να μην δώσουν τα κέρδη αυτά που οφείλουν. Ένα λεπτό. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Το ερώτημα είναι το εξής. Ότι εσείς επιθυμείτε το κράτος να έχει ένα ρόλο παρεμβατικό σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Έτσι, γιατί έτσι όπως το διατυπώσατε, είναι σαν να μας λέτε ότι παιδιά, κοιτάξτε, το κράτος θα τα κανονίζει αυτά. Όχι. Το κράτος χρειάζεται να έχει όμως την πακέτα. Άλλο και αυτό, να λέει, άλλο κύριοι, αυτοί εντάξει, είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Εντάξει, πρέπει εντάξει. Να μην χαθούν θέρεγα, πρέπει να δημιουργηθούν. Έχω την ευθύνη, σας έχω βάλει λεφτά. Και πρέπει και οι τράπεζες και οι δανειολήπτες. Προσέξτε, για να φύγει το βάρος από τον κόσμο, για να αναπτυχθεί η οικονομία, πρέπει άλλος και λεφτά να έχει τη διάθεση να τα σπαταλήσει. Να εμπιστευτεί την οικονομία. Πρέπει οι τράπεζες να ελαφρύνουν με συνεργαζόμενους δανειολήπτες και τα φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες, έτσι ώστε να έρθει η ανάπτυξη. Η διαχείριση των κόκκινων δανείων θα φέρει την ανάπτυξη. Και αυτή είναι και η στρατηγική της κυβέρνησης. Το δικό σας σχόλιο. Λοιπόν, πρακτικά. Όσο και αν θέλει κάποιος να ωρεοποιήσει μια κατάσταση, δυστυχώς πραγματικότητα είναι τραγική για την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονομία. Εγώ, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που μιλάω πάντα με στοιχεία και με την παρέμβασή μου στην εκπομπή σας την προηγούμενη Κυριακή, και ευχαριστώ που συναντιόμαστε σήμερα. Απέδειξε ότι 210.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν τη διετία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την κυβέρνηση. 900 εκατομμύρια ευρώ σε εισφορές χάθηκαν λόγω αυτής της κυβέρνησης. Οι φόροι, οι οποίοι είναι σήμερα εξοντοτικοί, έχουν περάσει κάθε επίπεδο λογικής.
είναι άδικοι γιατί αυτοί δεν χρειαζόντουσαν και οδηγούν την οικονομία σε μια περαιτέρω ύφεση. Κοιτάξτε την εικόνα. Πριν μια εβδομάδα παρουσιάστηκε εκ μέρους της Eurostat το πλαίσιο της ανάπτυξης των χωρών της Ευρώπης. Και τι δείχνει? Η Ελλάδα δυστυχώς, η πατρίδα μας δυστυχώς, είναι η μοναδική χώρα που φεύγει από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αποκλίνει. Είμαστε η μοναδική χώρα με ύφεση. Και το άδικο είναι ότι το 2014 ήμασταν σε ανάπτυξη. Και ο λαϊκισμός και η δημαγωγία του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν τη χώρα σε μια ύφεση. Το ανάπτυξη είναι το προσδιορίσετε και... Πολύ ωραία, κύριε. Ένα λεπτό. Και είναι προκλητικό μόνο αυτό. Το ανάπτυξη είναι από το 0,01%. 0,7% μέχρι... ήταν η ανάπτυξη το 2014 και τώρα είμαστε στο 1% το πρωτοξάμε. Να λέμε βλαβή και τα νούμερα. Και γιατί προβλέψεις δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί πάνω απ' όλα είμαι Έλληνας και θέλω το καλό της πατρίδας μου, ότι με αυτή την πολιτική που ασκείτε, με αυτή την πολιτική του κλαίου για τις αποκρατικοποιήσεις, των διορισμών, της αδιαφάνειας, οδηγείται η χώρα σε ένα σπιράλ καθόδου, το οποίο δεν έχει τέλος. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πάντως το θέμα των διορισμών, με συγχωρείτε κύριε Βρούτσι, δεν θα μιλάτε και... μόνο, θα με ακούτε και εμένα και όλοι σας. Βεβαίως. Το θέμα των διορισμών, μην το πολύ λέτε, γιατί διορισμούς έκανε και η Νέα Δημοκρατία, διορισμούς έκανε και το Πασόκ, και από το 1975 και μετά, δεν βάζω το 1974 γιατί ήταν η κρίσιμη χρονιά, όλοι διορίζανε. Ναι. Πώς διωγγώθηκε το δημόσιο? Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως κάνει και αυτός διορισμούς όπως λέτε. Είναι λάθος όμως. Αλλά μην... με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μετά, αλλά εσείς είστε οι αγνές παρθένες με τις λαμπάδες που ήρθατε να σώσετε από τους διορισμούς στον τόπο. Όχι, κοιτάξτε. Δεν διορίζατε εσείς. Οι κοινωνίες και οι οικονομίες εξελίσσονται. Από το 2010 και μετά, κύριε Χατζή, από το 2010 και μετά, βιώνοντας την πραγματικότητα στην οικονομία, έπρεπε να ακολουθήσουμε ένα μοντέλο το οποίο έλεγε όχι άλλη διόγκωση του δημοσίου. Σήμερα τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Σε αυτό έχετε δίκιο. Διορίζει, ενώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σε και αυτό το διορίζει και με άδικο τρόπο, καταργώντας το ΑΣΕΠ. Να το δηλαδή, πείτε έτσι λοιπόν, ότι τώρα δεν έπρεπε να γίνουν διορισμοί. Καμένου, πρέπει να μπει στη δόση στην κυβέρνηση με τον άλλο βέβαια τρόπο. Καμένου πάνω, καμένου δεν λύσει. Καμένου ενώ του ανέβει. Γενικά δεν γίνεται έτσι όμως, δεν το λέω. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, το όραμα το οποίο προβάλλεται σήμερα. Και κλείνω με αυτό. Σας παρακαλώ. Το όραμα το οποίο προβάλλεται σήμερα είναι ένα όραμα εξίσωσης όλων προς τα κάτω με δικαιοσύνη σε ένα συσίτιο που υπόσχεται η κυβέρνηση για όλους. Ναι. Στο στοεξοδοτικό σύστημα, το οποίο τίποτα δεν διασφαλίζει την προοπτική του, πρέπει να σας πω ότι θα είναι τα πούμε η πρώτη για το φορά, ξεχωριστά και για το λένε συνεχή. Και άλλα, θα σας πω ότι, αργότερα τα υπόλοιπα, ναι. Είναι η πρώτη φορά που πλέον περνάμε από στοεξοδοτικό σύστημα σε προνοιακό σύστημα. Και αυτό είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη για όλο τον κόσμο, με θλιβερές εκπλήξεις που θα έρθουν από την 1η Οκτωβρίου και όπως σας είπα θα σας πω τα στοιχεία στο δεύτερο κύκλο της συζήτησης. Επιφύλαξε η κυβέρνηση να κρύψει στοιχεία και 1η Οκτωβρίου μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης θα μπούμε σε ένα νέο κύκλο μειώσεων, οριζόντιων, κύριων με έμφαση της συντάξης χειρίας. Ωραία. Τα κρατάω για μετά. Μετά. Πάμε για να απαντήσει τελευταία κυρία Βλονίτου γιατί πρέπει να τα ακούσετε όλα τα σχόλια. Κύριε Μαυρωτά, όσο σύντομα γίνεται, παρακαλώ θερμά να πω το σχόλιο για το οικονομικό περιβάλλον, δηλαδή αυτό που συζητάμε. Αυτό που φαίνεται είναι ότι γενικά η νοοτροπία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ασύμβατη με την συνταγή εξόδου από την κρίση. Ουσιαστικά η χώρα μας έχει χρεοκοπήσει. Χρειαζόμαστε ένα άλογο να βγάλει την άμαξα από το βάλτο. Και αυτό το άλογο δεν μπορεί να είναι άλλο από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από την επιχειρηματικότητα. Βλέπουμε ότι δυστυχώς οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι στο να το πλήξουν αντί να το τονώσουν αυτό το άλογο και το βλέπουμε αυτό διαρκώς και με τα φορολογικά μέτρα και με οτιδήποτε άλλο το πώς μπορεί να θέλει να παίξει ένα παρεμβατικό ρόλο σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Βλέπουμε ότι έχει χάσει την αξιοπιστία της προς το εξωτερικό. Δεν έχουμε την προσέλκυση των επενδύσεων που θα έπρεπε να είχαμε. Βλέπουμε διαμάχες υπουργών. Ο κύριος Κουρλέτης με τον κύριο Πιτσιόρλα από το ΤΑΙΠΕΔ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλο αυτό δείχνει ότι είμαστε ακόμα μακριά. Και ξέρετε, η αξιοπιστία είναι κάτι που φεύγει πολύ γρήγορα και έρχεται πολύ αργά. Ωραία. Και αυτό για να ανακτηθεί από την κυβέρνηση χρειάζεται να αλλάξει νοοτροπία, να κάνει μια στροφή στη λογική, να μην κοιτάει μόνο το πολιτικό κόστος, αλλά και το κόστος της πολιτικής της. Εν πάση περιπτώσει, θα πάω στην κυρία Αυλονίτου και θα σας θέσω το εξής ερώτημα. Αυτή τη στιγμή. Να απαντήσω όμως όλα αυτά. Ναι, όχι, θα απαντήσετε βεβαίως. Θα απαντήσετε, θα κάνετε σχόλιο σε αυτά που ακούσαμε. Να μην ακούγονται ψέματα εδώ πέρα. Ορίστε, τι ψέματα, ποιο είναι πάρα πολλά. Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία, το μόνο που της έχει μείνει είναι να επενδύει στην καταστροφολογία.
από τα. Μήπως κάνετε και εσείς το ίδιο, όταν είστε στην αντιπολίτευση. Από τα ψίχουλα που θα παίρναμε για τις δημόσιες συχνότητες. Τώρα λέω... μάθαμε ότι η δημόσια συχνότητα μέσον όρο κοστίζει 61,5 ευρώ. 61,5 εκατομμύρια. Έτσι, το μέσον όρο. Τόσο δώσαν οι επιχειρηματίες, δεν ξέρω αν κοστίζει. Μέχρι τώρα δινόντουσαν τσάμπα. Έτσι. Ναι. Από εδώ και πέρα πληρώνουν όχι μόνο οι μισθωτοί, πληρώνουν και οι συνταξιούχοι. Μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ήθελε να απολύσει 15.000 είχε το 2015 15.000 δημόσιους υπαλλήλους. Κατά τα άλλα. Όχι, γιατί όχι. Δεν έγινε κυβέρνηση. Αν ήταν κυβέρνηση, δεν τους είχε απέλυσε, πουλήσει. Πάντως, όχι. Ναι. Κατά τα άλλα, χύνει μαύρο δάκρυ για τους εργαζόμενους που θα χάσουν τη δουλειά τους από τα, από τα κανάλια. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα, δεν είναι αυτό το ερώτημα που σας έκανα. Αυτό δεν έχει. Ποιο? Όχι, όχι, σας λέω. Την καταστροφολογία που επενδύει. Πρώτο ψέμα. Με συγχωρείτε, μια μικρή διακοπή. Ναι. Εσείς όταν το 2014 και 2015, πάνω 14 για το 2015 δεν προλάβατε στην αντιπολίτευση, γίνατε κυβέρνηση γρήγορα, αυτά δεν λέγατε. Καταστροφολογία δεν πουλάγατε κι εσείς. Αυτοκτονίες. Καταστροφολογία δεν πουλάγαμε. Και πέθαιναν, τα λέγαμε. Αισιοδοξούσαμε σε μια διαπραγμάτευση. Το γιορτάκι του Σταξούχου. Η οποία θα πετύχει για να κάνουμε τέτοια πράγματα. Όχι, και συνδέσαμε το ΛΕΚΑ με τη ΔΕΗ. Ο κύριος Βενιζέλος. Ό,τι πιο άνθρωπο υπάρχει. Δεν θέλω να μου σταματήσετε το λόγο για να μην ακούσετε τα ψέματα που λέει ο κύριος Βενιζέλος. Κάθε χρόνο μέχρι τέλος του 2014 χανόντουσαν 174.000 θέσεις εργασίας. Μας μιλάει λοιπόν ο κύριος Βρούτσης όταν έφτασαν με κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, έφτασε η ανεργία σε εκρηκτική κατάσταση στο 27,5% επίσημα, πάνω από 30% ανεπίσημα και με 60% ανεργία των νέων. Και ερχόμαστε εμείς. Πόσο είναι στατιστικά, κύριε Χατζή, η ανεργία σήμερα? 23,5. Δεν πανηγυρίζουμε γιατί θέλουμε να γίνουμε κανονική χώρα και να πάει ως το 12% να την κατεβάσουμε. Άρα πρώτο ψέμα. Έρχεται ο ΣΕΒ, ο Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων, και λέει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνη, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αυξηθεί τελευταία τόσο πολύ η απασχόληση. Τον Ιούλιο πιάσαμε ρεκόρ από το 2001 σε καθαρές προσλήψεις. Με ελαστικές σχέσεις. Με ελαστικές σχέσεις, τις οποίες φτιάξανε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, αλλά οι ελαστικές σχέσεις τι υποκρύπτουν? Ότι πριν ήταν αδήλωτες. Αδήλωτες σχέσεις εργασίας και τώρα δηλώνονται. Και αυτό προστίθεται στο ανελαστικό που λέτε. Το οποίο δηλώνονται από τους ελέγχους που κάνουμε. Νομίζω ότι θα έχω δικαίωμα, διότι. Μισό λεπτά. Είμαι ο δημιουργός της Εργάνης. Είμαι ο δημιουργός της Εργάνης. Άλλο ψέμα. Δημιουργός είστε. Αλλά λέτε και την αλήθεια. Άλλο ψέμα της Νέας Δημοκρατίας. Να μάθετε να διαβάζετε. Διότι έχει το άγνοια και να διαβάζετε. Τώρα κάνει αυτό το γνωστό. Να μην ακουστούν τα ψέματα που λέει. Επενδύει λοιπόν και λέει ότι κοιτάξτε, δείχνει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τον προϋπολογισμό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Γιατί κάνει στάση πληρωμών. Έρχεται όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδας και λέει ότι όχι μόνο έχουν μειωθεί οι δαπάνες, ίσα ίσα που έχουν αυξηθεί, έχουμε πληρώσει πολύ περισσότερα όπου μπορούμε τρίτους και παρόλα αυτά είμαστε καβάλα, αν θέλετε, στον προϋπολογισμό, στα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού πάνω από 1%. Άλλο ψέμα. Λοιπόν, έρχονται οι ξένοι και λένε ότι η Κομισιόν ότι έχει βελτιωθεί το κλίμα, το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και οι οικονομικοί δείχτες. Έρχεται η Αλφα Μπανκ και λέει ότι υπάρχει αύξηση του τουρισμού και. Άρα όλα καλά. Εφαρμόστε αυτά που συμφωνήσαμε. Ναι. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα, και το λέω για τον κύριο Καμένο και παρακαλώ θέλω να πει να το πει αυτό. Δεν φαίνεται ότι είμαστε εντάξει σε ό,τι αφορά τα πρόβλημα. Για ακούστε, ακούστε με ένα λεπτό. Σας παρακαλώ θερμά, δεν είναι να τσακωθούμε εδώ πέρα, να βγάλει ο κόσμος ένα συμπέρασμα. Τις αλήθειες όμως. Και όχι να καταστροφολογούμε με ψέματα και στοιχεία που δεν υπάρχουν. Γιατί δεν μιλάω με ψέματα. Είναι αλήθεια ή ψέματα. Είναι αλήθεια ή ψέματα, κυρία Αυλονίτου. Είναι αλήθεια ή ψέματα, κυρία Αυλονίτου, ότι σήμερα η μικρομεσαία επιχείρηση υποφέρει στην Ελλάδα? Υποφέρει. Όπως υποφέρει. Είναι και αλήθεια όλοι, η ψέματα, κυρία Αυλονίτου, ότι σήμερα κλείνουν επιχειρήσεις. Για... Σας παρακαλώ. Όχι εξαιτίας όμως της κυβέρνησης μας. Με συγχωρείτε. Είναι μια ουρά πενταετία. Όχι, κυρία. Είναι μια ουρά πενταετία. Δεν επέριψα ευθύνες εγώ σε κανέναν. Να μην δημιουργούμε ευθύνες. Εγώ και ρωτάω. Ρωτάω. Είναι αλήθεια η ψέματα σήμερα ότι οι μισθοί είναι της πείνας
και οι συντάξεις πάνε εκεί που πάνε. Οι μισθοί καταρχήν δεν πρόκειται να κοπεί κανένας μισθός. Εγώ δεν είπα θα κοπεί, άλλο σας ρωτάω. Είναι της πείνας μισθός. Είναι μισθός γαλέρας. Πιθανόν είναι της πείνας εάν δεν πέσουν οι τιμές των προϊόντων. Ναι, εντάξει, εάν δεν μειωθούν και οι υποχρεώσεις. Σύμφωνοι. Εγώ ρωτάω, αφήστε τη Νέα Δημοκρατία. Μιλήστε με την κοινωνία. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία το θέμα. Το θέμα είμαστε εμείς, οι πολίτες που έχουμε το πρόβλημα. Με τη Νέα Δημοκρατία λύστε τα στη Βουλή. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό οι ρωτάω. Πέντε μήνες είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πραγματικά γυρίζει η χώρα να κάνει στροφή στην ανάπτυξη. Εμείς τώρα τι έχουμε κάνει. Έχουμε σταθεροποιήσει την οικονομία και από το δεύτερο εξάμηνο ήδη υπάρχουν δείκτες ανάκαμψης. Θεωρούσαν ότι θα έχουμε ύφεση αυτή τη στιγμή με τα στατιστικά στοιχεία 1,2% και έχουμε 0,9%, έτσι, και θα κλείσουμε πολύ ωριακά το χρόνο. Άρα προχωρούμε και είναι πολύ σημαντικά τα βήματα. Πρέπει για να γίνει συζήτηση για το χρέος που μπαίνει μπροστά. Μην πάμε σε άλλα, Τελευταίο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί έχω και εγώ να Μονοπωλή. Έχουμε κάνει τα πάντα προκειμένου να διευκολύνουμε και πρέπει... Μην τα λέτε τώρα αυτά. Όχι, μισό λεπτό. Έχουμε θέσει τις προϋποθέσεις. Μισό λεπτό. Ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ είναι επιλέξιμες δράσεις για να βοηθήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Να σας στείλω εγώ να το πάρετε. Δημιουργείται ένα ταμείο συμμετοχών. Άστε με, ένα ταμείο συμμετοχών. Όμως γιατί δεν δαμείνει, πήγε και 20. Πόρους, ναι. Ακριβώς για να βοηθήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και ότι επειδή για να υπάρχει ανάκαμψη, τρεις είναι οι όροι και το είπε και ο κύριος Καμένος, ανάπτυξη, είναι η απασχόληση, την οποία την έχουμε αυξήσει. Ωραία. Είναι το διαθέσιμο εισόδημα και οι επενδύσεις, όπου πραγματικά δημιουργούμε το κλίμα που θέλουμε να έχουμε. Εγώ θέτω ένα ερώτημα στο τραπέζι και το ερώτημα είναι το εξής. Ο ΟΣΑ λέει, ότι η απασχόληση το 2015 αυξήθηκε 2,1. Και η ΆΙΚΑΠ λέει ότι το 2,9 αυξήθηκε το πρώτο τούμενο του 2016. Είναι ακριβή τα στοιχεία αυτά, κύριε Βρούτση? Κύριε Χατζή, υπάρχει αποκλεισμό. Είναι ακριβή. Απαντώ. Παρακαλώ. Την Εργάνη, η οποία είναι δημιούργημά μου, επιτρέψτε μου να την μεταφράζω. Τώρα με συγχωρείτε, εγώ άλλο σα ρωτάω. Η Εργάνη μου λέτε που είναι δημιουργημά σα. Πέστε μου, απαντήστε μου στα ερωτηματάκια αυτά. Παρακαλώ δηλαδή. Αποκλιμάκωση τη ανεργία. Σα παρακαλώ, κυρία Αυλονίτου. Έλα, κύριε Λάτε, μου επιτρέψτε. Ναι. Η αποκλιμάκωση τη ανεργία ξεκίνησε το 2013 για πρώτη φορά. Μέσα από συγκεκριμένε πολιτικέ, οι οποίε επιβεβαιώνονται από την Ελστάτ. Παραδώσαμε κατά 2,2 μονάδες την ενεργεία μειωμένη στον Ιανουάριο του 2015 από το 26, από το 27,8 που ήταν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα η ανεργία δυστυχώς θα κλείσει, παρά τις προβλέψεις μας να είναι στο 19,5%, θα κλείσει το 24%. Ποιες προβλέψεις, με ποια στοιχεία προβλέψεις? Της Eurostat που επικαλεστήκατε πριν, ναι, τα οποία εσείς παίρνετε όποτε θέλετε, έτσι, με όποια μετάφραση. Από πού βγαίνουν όπως... αυτές οι προβλέψεις? Είχαν κατατεθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μακάρι να υπήρχε το 19. Βασιζόταν στα επιτόκια. Δεν μου επιτρέπετε να μιλήσω. Παρακαλώ. Εδώ δεν είναι πάνελ του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αυλονίτου. Δεν είναι ιδιοκτησία σταθμό. Εκτός αν νομίζετε ότι επειδή θα πάρει άδεια. Έχει φυσικά η ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στα 20. Θα κατέβει ο πρόεδρος κάθε. Ακούστε λοιπόν. Έλα. Η αποκλιμάκωση ανεργίας ξεκίνησε το 2013 για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα από πολιτικές που ασκήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας όταν είχα την τιμή να ηγούμε του Υπουργείου. Η αποκλιμάκωση συνεχίζεται. Το επιβεβαιώνει και Εργάνη. Υπάρχουν δύο πολύ αρνητικά στοιχεία. Αυτό δεν μου απαντήσατε όμως. Ναι, αποκλιμακώνεται η ανεργία. Αυτό που σας είπα. Αλλά είναι καταστροφή. Καλά, δεν σημαίνει ότι φτάσαμε στο 21 και μας συντάξαμε. Διότι η ενεργεία έπρεπε να κλείσει τέλος του χρόνου 19,5 και φρενάρατε και έχουμε 210.000 θέσεις εργασίας. Με τα πλεονάσματα τα δικά σας που θα ήταν 4,5%, 9 δις από την οικονομία. Μα γιατί δεν τον αφήνει, σας διέκοψε. Δεν σας διέκοψε. Μα απαντάω ευθέως. Αυτό είναι ο απαντάς. Σας είπε κανείς να απαντήσετε. Το 2015 με τον ΟΑΣΑ μειώθηκε η ανεργία 2,1. Δύο μεγάλα στοιχεία έχουμε για την ανεργία. Αυτό είναι... Οι προβλέψεις για την ανεργία δυστυχώς δεν είναι καλές.
θα κλείσει το 24% τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Ενώ έπρεπε να κλείσει το 19,5%. 210.000. Αυτό το συμπέρασμα από πού το βγάζετε? Ένα. Από πού το βγάζετε? Αυτό το συμπέρασμα. Μάλιστα. Είναι όλη η μακροοικονομική υπόθεση που είχαμε στήσει από το 2014 και μετά για την εξέλιξη της ανεργίας. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτήν την περίπτωση. Κατά συνέπεια, ήταν μια προαναγγελία τη κυβέρνησή σα. Όχι, δεν ήταν αναγγελία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω βγάζουμε τα σενάρια. Μάλιστα, ανάπτυξη, ήταν το σενάριο. Συγγνώμη, παιδιά. Σα παρακαλώ. Ήταν, το κατά συνέπεια, το 19,5 που μα δίνετε ήταν ένα στοιχείο το οποίο. Σενάριο. Σε ένα σενάριο το οποίο το είχε εδρεωμένο από τη δική σα κυβέρνηση. Των μακροοικονομικών εξελίξεων. Ωραία, πάμε παρακάτω. Πέσαμε σε ύφεση και φυσικά πήρε την πρώτη φορά. Αυτό έτσι το δικαιολογείτε. Το τίμημα για του ανέργου είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο. Η Εργάνη, που αποτυπώνει με ακρίβεια τη μισθωτή απασχόληση, ναι, και δείχνει μια εξέλιξη όσο αφορά τη μισθωτή απασχόληση, πρέπει να σας πω ότι είναι αρνητικά εντυπωσιακό. Επί ΣΥΡΙΖΑ έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ στην αγορά εργασίας των Ελλήνων. Το τίμημα το πληρώνουν οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι. Έσπασε το 50%, το φράγμα αυτό δεν έχει γίνει ποτέ ιστορικά, των ελαστικών μορφών απασχόλησης, των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Ναι. Είναι κάτι που είναι πολύ αρνητικό. Όχι ότι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης δεν συνεπάρχουν σε μια οικονομία, αλλά να παίρνουν κεφάλι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και δυστυχώς οι πληροφορίε μου είναι, το είπε και ο κύριος Κόνστας στην εκπομπή σας την προηγούμενη φορά, ότι η Εργάνη του Αυγούστου, αυτός ο μήνας που έκλεισε, ναι, θα είναι η χειρότερη δεκαετία όσο αφορά τη μισθωτή απασχόληση. Δεκάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης θα εμφανιστούν ως απόρρια του ισοζυγίου. Ξέρετε, και περιμένω να τα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Να ρωτήσω τις επόμενες εβδομάδες. Είχαμε βρει κάτι συνταξιούς στην Εργάνη που ήταν εξαιρετικό εργαλείο. Δεν το είχα πω. Πέραν 7 και 10 συντάξεις. Τι κάνατε για 7 μέρες. 10 συντάξεις. Βρήκαμε ανθρώπους μέσα και 7 και 8 και 9. Εσείς τα μπερδεύετε, γιατί άλλο είναι ο ήλιος που καταργήσατε και άλλο η Εργάνη. Παραμονέστε το 15 Αυγούστου. Η κυβέρνηση έβγαλε μία εγκύκλειος στα κρυφά. Κρυφά υπό την έννοια της καλοκαιρινής ραστόνης. Αυτή η εγκύκλειος είχε έτοιμες μειώσεις κύριων συντάξεων, κυρίως χειρία συντάξεων. Χειρίας, θα σας πω γιατί, 6% για όλους τους συνταξιούχους οριζόντια. Αυτό δεν εφαρμόστηκε σε αυτή την πληρωμή, γιατί φοβήθηκαν το κράχ που θα έβλεπαν τη μεγάλη ένταση από τους συνταξιούχους που είδαν τώρα τις επικουρικές συντάξεις πόσο μειώθηκαν και δεν ήξεραν γιατί μειώθηκαν ενώ όλα αυτά. Ποιος νόμος είναι αυτός, κύριε Βρύτση? Εγκύκλειος. Δεν είναι νόμος, είναι εγκύκλειος του Υπουργείου 8-8. Τι θα συμβεί τώρα? Σε αυτό το μήνα που έρχεται έχουν ετοιμαστεί όλα τα οι λογαριασμοί μέσα στην ΕΔΙΚΑ. Θα περικοπεί 6% οριζόντια όλο το σύστημα των δεύτερων κύριων συντάξεων. Το οποίο κρατάω εδώ τα στοιχεία, τα οποία δεν τα έχουν οι δημοσιογράφοι. Ξέρετε γιατί? Τα στοιχεία αυτά βγαίνουν από το καινοτόμο σύστημα ήλιος που παρέδωσα, το πιο καινοτόμο στην κοινωνική ασφάλιση που υπήρξε. Καλά, μην διαφημίσουμε τώρα. Το διαφημίζω, γιατί κύριε. Εξοικονόμησε 300 θα με κατηγορήσει εσύ, αν δεν κάνω διαφήμιση. Κύριε Χατζή, 300 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο έφερε όφελο στα ασφαλιστικά ταμεία. Ωραία, σύμφωνοι. Το κατήργησε ο κ. Κατρούγκαλο. Πάμε επί τη ουσία. Τον κάλεσε να το παρουσιάσει. Δεν το παρουσιάζει για να μην φαίνονται τα στοιχεία και λέει το χαρτί. Ότι 265.000. θα υποστούν μείωση 530 ευρώ σε ετήσια βάση από 1 Οκτωβρίου. Από τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών που θα υποστούν τη μείωση υπάρχουν οι συντάξεις χειρίας που είναι ενσωματωμένες ως δεύτερες κύριες συντάξεις. Το ξέρατε, κύριε Καμένη, αυτό? Όχι, το θέμα. Δεν το είχα δει αυτό. Δεν το γνωρίζετε. Είναι το μια εξέλιξη πολύ αρνητική. Αυτό επόδεινε και την επιφύλαξε ο κύριος Τσίπρας για μετά τη ΔΕΘ. Ο κύριος Κατρούγκαλος, ναι. Εγώ εντάξει, δεν το γνωρίζω. Γιατί αν είχε υποστεί αυτή τη μείωση, θα έπρεπε να απολογηθεί. Λοιπόν, δεν συμβαίνουν αυτά. Πώς δεν συμβαίνουν αυτά? Ο κύριος Βρούτσης συγκρίνει μισό λεπτό εκτιμήσεις με την πραγματικότητα. Είναι χαό, δεν είναι εκτίμηση αυτό. Οι εκτιμήσεις του δεν πέφτουν στην πραγματικότητα. Όχι, δεν είναι εκτίμηση αυτό. Η εγκύκλειος δεν είναι εκτίμηση. Δεν είναι εκτίμηση, είναι εγκύκλειος. Απλά τα στοιχεία της εγκυκλίωσης. Οι συνταξιούχοι είναι 2.660.000. Όχι, άλλο λέμε. Μισό λεπτό. Για το 6% που λέει την εγκύκλειο αυτή, το ξέρετε? Το αυτό ρωτάω. Το ξέρετε? Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Σας λέω ότι μειώσει τα υπάρχει στις μισό σε λίγες μέρες γίνεται. Από αυτούς θα βγάλω δελτίο τύπου σε λίγο. Θα το δει όλη η Ελλάδα το δελτίο τύπου. Από αυτούς τους συνταξιούχους, το 1.193.000 παίρνουν επικουρικές.
από αυτούς οι 200.000 από τα 2.600.000 συνταξιούχους, οι 200.000 που παίρνουν, είναι αυτοί που παίρνουν πάνω από τα 1.300 ευρώ σύνταξη και θα μειωθεί η επικουρική σύνταξη. Άλλο από 5-30%. Το κόψατε σε 2%. Αυτό είναι η επικουρική. Πάμε να μιλάω για κύριες συντάξεις τώρα. Τα υπόλοιπα θα γίνονται επαναυπολογισμοί της σύνταξης, έτσι. Και σε αυτά τα δεδομένα, εγώ ξέρω ότι τα έχετε. Άλλο λέτε, κυρία Αυλονίτου, άλλο λέει. Σα λέει για κύριε συντάξει. Εσεί λέτε για τι επικουρικέ. Μα αφού έχει την εγκύκλιο εδώ. Αφήστε το να το πει. Αφήστε το να το πει. Κύριε συντάξει να περικοπούν. Έτσι δεν περικόπτεται καμία κύρια συντάξη. Άλλο ένα βίντεο που θα τρέξει στο διαδίκτυο σε λίγο. Άλλο ένα βίντεο που θα τρέξει στο διαδίκτυο. Κοιτάξτε, απολογηθείτε για τι 12 μειώσει που κάνατε συντάξει και τι μειώσατε 50%, 45% και 50%. Και κάνατε μειώσει 40% σε όλο το φάσμα τη κοινωνική ασφάλεια. Καμία μείωση. Εσεί λοιπόν τι επικουρικέ συντάξει. Μείωση, τι κάναμε μείωση. Κάναμε, μειώσαμε κύριε συντάξει. Σα ακούω ένα 6%. Σα ακούω ένα 6% που του υποσχεθήκατε λαγού και πετραχίλια και του πήρατε την ψήφο. Του πουλήσατε ψεύτικη ελπίδα. Δεν είναι αντιπολίτευση αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι εύκολη αντιπολίτευση. Εμείς την αντιπολίτευση την κάνουμε με σοβαρό τρόπο. Είναι συγκροτημένο με στοιχεία. Έχω του κόσμου τα στοιχεία να πω. Κύριε Καμένε, θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Κύριε Καμένε, εντύπωση απάντησε ο κύριο Καμένο με απόλυτη ειλικρίνεια. Πρέπει να το πούμε αυτό. Μα απάντησε ο άνθρωπο και λέει την εγκύκλιο. Δεν την ξέρω. Δεν την γνωρίζω. Δεν την γνωρίζω, δεν την γνωρίζετε. Θα δω τι αποτύπωμα δημοσιονομικό έχει, για πόσα λεφτά μιλάμε το χρόνο και αν ισχύει αυτό. Παρακαλώ θερμά τους συνεργάτες μου να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Εργασίας ή με τον κύριο Καντρούκαλο ή με τον συνάδελφό μας τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο να μας εξηγήσει αν πράγματι ξέρει για την εγκύκλιο, να έχουμε μια εικόνα. Ο κύριος Βρούτσης την έφερε εδώ. Όχι την εγκύκλιο μόνο, τα στοιχεία. Τα στοιχεία, είναι στο διαδίκτυο. Είναι στο διαδίκτυο, ναι, λέω τα σχόλια. Το δημοσιονομικό όφελος, κύριε Καμένη. Διαστρεβλώσεις των πραγμάτων, έτσι πολιτεύεται. Αυτή είναι η αντιπολίτευσή της. Γιατί δεν μειωθήκαν οι συντάξεις. Γιατί ξέρουμε ότι τις επικουρικές συντάξεις θα τις είχε τελειώσει. Μα και εσείς το κάνατε. Όχι, δεν το κάναμε. Τι κάνατε εσείς, πήραμε αύξηση. Πήρε αύξηση κανένας συνταξιούχος. Μα το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο. Το παραλάβαμε και δεν είναι βιώσιμο. Έχετε δίκιο, κύριε Καμένη. Βεβαίως δεν είναι βιώσιμο. Μαζί, τώρα δεν είναι μα θα πάμε στις προτάσεις εκεί και το με δύσκολο. Το δηλαδή, κύριε Απλονίτη, να πω κάτι, σας παρακαλώ. Το ασφαλιστικό σύστημα. Ποια είναι η εξοικονόμηση, η δημοσιονομική αποτιμίωση. Το κόστος, ανάλογα πώς θα το δει λογιστικά. Το ναι. Δεν το είναι 142 εκατομμύρια ευρώ. Η μειώση που θα υποστούν. Η εγκύκλιο που μας λέτε. Η μειώση που θα υποστούν. Η εγκύκλιο που μας λέτε, δηλαδή αφορά 160 εκατομμύρια. Όχι, 142 εκατομμύρια. Οριζόντιο, κούρεμα. Θα είναι τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τις κύριες συντάξεις. Δηλαδή μας λέτε ότι η εγκύκλιο λέει ότι η εγκύκλιο του Υπουργείου της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ των Ανεξέλεκτων Ελλήνων θα έχει ένα αποτύπωμα οριζόντιο, θα κουρέψει 140 εκατομμύρια από τις συντάξεις. Από τις κύριες. Δεν καταλαβαίνω. Με ενδιαφέρει το νούμερο γιατί είναι πόσο καλό. Σα λέω λοιπόν το εξή. Θέλω να καταλάβω. Δεν γίνεται να μιλάτε όμω. Να καταλάβω εσεί. Είναι τρομοκρατία και καταστροφολογία. Η εγκύκλιο δεν έχει μέσα ποσοτικά στοιχεία. Εσεί που είστε ειδικό δεν έχετε μετρήσει πόσα λεφτά είναι αυτό. Πόσα είναι. Είναι 142 εκατομμύρια ευρώ, 265.000 κύριε συντάξει, κυρίω συντάξει χειρία, 530 ευρώ ετήσια απώλεια για του συνταξιούχου. Είναι καινούργια μείωση. Την κράτησαν για μετά τη ΔΕΘ. 530 το χρόνο. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα βγάλω και δελτίο τύπου. Να βγάλω το οποίο θα το πάρει το δελτίο τύπου. Και αν διαψεύδω, εγώ πότε να τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή αυτά να μην αναγνωρίζομαστε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να πάμε σε άλλα θέματα. Να πάμε σε άλλα θέματα. Θέλω να πάρω δύο νούμερα. Αν μου επιτρέπετε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σα παρακαλώ. Μα έλεγε ότι φτώχεια είναι η χώρα και δεν υπολόγιζε ότι υπάρχει. Συγγνώμη, το πρόγραμμα τη αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση όπου ήταν σε είδο και όχι σε κλίμα. Και έπαιρνε τον πίνακα, όχι, λέει φτωχή. Λοιπόν, κύριε Καμένο, θέλω να πω κάτι να. Σα παρακαλώ. Δυστυχώ η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώ το λέω για όλου μα, δεν έχει σημασία τώρα, δεν το κατηγορώ. Έφερε σε αδιέξοδο το ασφαλιστικό σύστημα. Οι 998.000 νέοι άνεργοι που δημιουργήθηκαν τα πρώτα 5 χρόνια έφεραν μείωση εσόδων στα ταμεία 8,4 δις. Είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε όλο τον πίνακα. Ναι. Συν τα 12,5 δις του PSI που το θεωρούν επιτυχημένο τη Νέα Δημοκρατία επειδή το κάνει ο Βενιζέλος. Εγκομιάζεται μετά στην Ευρώπη. Εγώ καθόλου δεν έχω εγκομιάσει τίποτα. Όχι, κυβέρνηση. Τα 21 δις φύγαν από το ασφαλιστικό σύστημα. Προσέξτε, άμεσα 21 δις. Το 12% του ΑΕΠ.
όλη αυτή η ζημιά δεν επανορθώνεται, διότι συνεχίζει να έχει ανέργους. Το ότι πρέπει να δώσουμε νέες θέσεις εργασίας για να καλύψουμε μέρος των 8,5 δις που φύγαν από τις εισφορές τα χρόνια της προηγούμενης διακυβέρνησης είναι ένα στόχος της κυβέρνησης. Τίποτα άλλο. Είναι δύσκολο να γίνει βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Και το κάνουμε καταστρέφοντας επιχειρήσεις. Γεωγραφικά είναι δύσκολο και η Ευρώπη έχει δυσκολία. Το χρέος της Γερμανίας, αν βάλει τα ασφαλιστικά μέσα, είναι 226% και το ξέρουν. Γιατί έχουν γερασμένο πληθυσμό. Και θα διώχνουμε τώρα τον κόσμο να πηγαίνει έξω για να μην πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Με 2.500 ευρώ ο νέος θα πάρει σύνταξη σε 32 χρόνια 565 ευρώ και το γνωρίζει. Σήμερα που λέμε. Αυτό να το ξέρετε. Έτσι είναι. Βέβαια έχει καλυμμένα πολλές άλλες παροχές. Είναι δύσκολο να γυρίσει σε βιωσιμότητα το ασφαλιστικό. Κάντε μόνο λάθος. Με νέα εισφορά. Και όχι με απολύσεις όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκη. Πάμε για διαφημίσεις. Πήγε 10.30. Το ασφαλιστικό έχει ισορροπήσει, κύριε Καμερίνη. Δεν έχει ισορροπήσει τίποτα. Με αναλογιστική μελέτη μοναδική που υπήρχε. Οικονομικά δεν υπάρχει. Ο κ. Μητσοτάκη στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκη είναι η μοναδική. Μελέτη, δεύτερον, δεν είναι κύριο Μητσοτάκη μελέτη. Αμπράβο, είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μοναδική της Ελλάδος. Ωραία, προσέξτε. Που έδειξε όταν βιώσουμε μέχρι το 60 η και δεν χρειάζεται Επιτροπή ούτε μείωση των συντάξεων. Δεν μπορεί να πει. Εκεί γίνεται οι μελέτες όλες. Κύριε Βρούτση μου, δεν μπορεί να πει ότι έκανα σωστά που σας διέλυσα το σύστημα με το PSI και την ανεργία με τα μνημόνια. Πάμε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας κυρίες και κύριοι, εδώ στο Ακραίος και στο Sky βεβαίως. Να πάμε στον κύριο Πετρόπουλο, ο οποίος είναι ο Υφυπουργός Εργασίας. Κύριε Πετρόπουλε, καλή σας μέρα. Μ' ακούει ο κύριος Πετρόπουλος? Α, μάλιστα, έπεσε, όχι ο κύριος Πετρόπουλος, η γραμμή έπεσε. Λοιπόν, καλεστήκατε μία αγκύκλιο και παρουσιάσατε, κύριε Βρούτση, κάποια στοιχεία στα οποία μεταξύ των άλλων μας λέτε ότι θα υπάρχει μια οριζόντια μείωση των 6% σε όλες τις δεύτερες κύριες συντάξεις, τις οποίες 265.000 θα είναι η επίπτωση με βάση τα στοιχεία του ΥΕΙ, στα οποία σταμάτησε να παρουσιάζει πλέον το Υπουργείο. Μάλιστα. Για να υπάρξει σκότος και να μην ξέρει κανείς. Ναι. Θα μπορεί ελεύθερα να λέει ο κύριος Κατρούγκαλος ότι ανεβαίνουν συντάξεις. Η επίπτωση θα έχει μέση ετήσια απώλεια 530 ευρώ στους συνταξιούχους που θα υποστούν τις μειώσεις. Και η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές, το χρόνο, ναι. Μέση ετήσια είπα, ναι, και η πλειοψηφία από αυτές είναι συντάξεις χειρίας. Αυτό δυστυχώς έπρεπε να εφαρμοστεί από αυτό το μήνα. Ναι. Δεν το έκαναν για λόγους μιας διπλής απώλειας στα εισοδήματα των συνταξιούχων λόγω των επικουρικών και λόγω της διεθνούς έκθεσης. Το φύλαξαν να το κάνουν τον επόμενο μήνα. Θα έχει τελειώσει και η διεθνής έκθεση και θα είναι πιο εύκολο το έργο του Πρωθυπουργού να δικαιολογήσει. Μάλιστα. Τα δικαιολόγητα. Πάμε πριν, θα επικοινωνήσουμε πάλι με τον κύριο Πετρόπουλο. Γρηγόρη, δεν τον έχουμε ακόμα. Δηλαδή 50 ευρώ το μήνα θα είναι, έτσι. Ωραία. Πάμε να δούμε όμως. Ένα λεπτό, Δεν θα κάνετε την εκπομπή. Εσείς θα την κάνω εγώ, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή μέχρι το τέλος, γιατί γίνανε φωνές και δεν το θέλω αυτό. Πάμε στην Αγγελική την Κιλιτζόγλου, η οποία θα μας πει τι γίνεται. Λέει και ο τύπος σήμερα. Γεια σου, Αγγελική, καλημέρα. Καλημέρα. Τι λένε οι εφημερίδες? Βεβαίως. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Ανησυχία στην Ελλάδα για θερμό φθινόπωρο. Για κλιμάκωση της δράσης των κουκουλοφόρων και πολιτική αδράνεια της κυβέρνησης κάνει λόγο σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Όπως αναφέρει λοιπόν το ρεπορτάζ, στα στέκια των αντιεξουσιαστών μοιράστηκε πρόσφατα ένα έντυπο το οποίο είχε πρωτοσέλιδο θέμα με τίτλο «Όλοι μισούν την αστυνομία» και ανέφερε πως μπαίνουμε για τα καλά στην εποχή των ταραχών. Στο εσωτερικό της αστυνομίας πολλοί μιλούν για θερμό φθινόπωρο με αφετηρία τώρα τις κινητοποιήσεις που είναι προγραμματισμένες στα εγγένεια της ΔΕΘ, ενώ από την πλευρά του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκρίνει την πολιτική της ήπιας διαχείρισης με αποτέλεσμα οι επικεφαλής της Ελλάς να εμφανίζουν σημάδια ατολμίας και διστακτικότητας την ώρα που οι κουκουλοφόροι αποθρασύνονται. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Αυγή. Το παιχνίδι γυρίζει. Για αργά αλλά σταθερά βήματα ώστε να γυρίσει οριστικά σελίδα η χώρα, κάνει λόγο η Αυγή, η οποία αναφέρει πως αυτό θα γίνει υπό τρεις προϋποθέσεις. Την αποκατάσταση της νομιμότητας με σπάσιμο της διαπλοκής στο τηλεοπτικό πεδίο, την ευχέρεια της κυβέρνησης να αναπτύξει τον προγραμματισμό της στη ΔΕΘ και την αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της χώρας στη Σύνοδο των 7 ηγετών που θα λάβει χώρα στην Αθήνα. Η εφημερίδα Το Βήμα, Frankenstein TV.
Η εφημερίδα σήμερα λοιπόν αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο της τριήμερης διαδικασίας για την δημοπρασία των τηλεοπτικών αδειών και παρουσιάζει τι κρύβουν οι υπερβολικές προσφορές για τις άδειες, που κλώτσισε το σχέδιο Τσίπρα αλλά και τον ρόλο των κυρίων Παπά και Ματζουράνη, τις τριαμβολογίες της κυβέρνησης και το δικαστικό θρίλερ των 90 ημερών και φυσικά τα επόμενα βήματα των νικητών και των ηττημένων. Μάλιστα. Πρώτο θέμα, και τώρα ποιος θα πάει με ποιον. Σήμερα το πρώτο θέμα παρουσιάζει πώς εξελίχθηκε ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, φέρνοντας στη δημοσιότητα το παρασκήνιο αλλά και το χρονικό των χτυπημάτων. Και όπως αναφέρει, μετά τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα και προβληματισμοί για τις τελικές επιπτώσεις της όλης διαδικασίας. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Κυριακάτη και Δημοκρατία, η τιμή της πατρίδας. Η εφημερίδα λοιπόν παρουσιάζει σήμερα αναλυτικό ρεπορτάζ για τη διόγκωση του ελλείμματος, φέρνοντας στη δημοσιότητα στοιχεία της έρευνας για το αμαρτωλό, όπως χαρακτηρίζει, σουάπ των 21 δις ευρώ του κυρίου Σιμίτη, αλλά και το καταστροφικό PSI του κυρίου Βενιζέλου. Μάλιστα. Για την εφημερίδα Real, τα είπε η Ντία νωρίτερα, αναλυτικά το πρωτοσέλιδο, που ανέφερε δηλαδή τι γίνεται στην οικονομία σήμερα, ποιες είναι οι προοπτικές με βάση μια έρευνα, αλλά και πολλοί ρεπορτάζ από την εφημερίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Αγγελική. Λοιπόν, τώρα ακούσαμε όλα αυτά και τις αντιπαραθέσεις και τα λοιπά και ωραία ήτανε, αλλά ο κόσμος, ξέρετε κάτι, κυρία και κύριοι, θέλει απαντήσεις στο πρόβλημα. Και ξεκινάω από τον κύριο Καμένο. Προτάσεις, λύσεις για να ξεφύγουμε υπάρχουνε, κύριε Καμένε? Αυτή τη στιγμή το περιβάλλον που υπάρχει το οικονομικό στην Ελλάδα, επειδή ασχολείστε, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, ειδικά με την οικονομία και θα επιμείνω σε αυτό, είναι ένα οικονομικό περιβάλλον, οι φορολογικοί συντελεστές, η εφορία που έρχεται και επί της ουσίας έχει μαστιγώσει τον κορμό της ελληνικής οικονομίας που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Υπάρχει απάντηση σε αυτό το πρόβλημα? Υπάρχει στρατηγικό σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησής σας? Μάλιστα. Φυσικά και υπάρχει στρατηγικό σχέδιο από την κυβέρνηση. Θα αναλυθεί και από τον Πρωθυπουργό και από τον Πάνο τον Καμένο στη ΔΕΘ. Αυτό που πρέπει να ξέρει για την καθημερινότητα του πολίτη είναι το εξής. Το έλεγα και πριν στο διάλειμμα. Πρέπει να πάει να ρυθμίσει τα χρέη του στις τράπεζες. Έχει βάλει ο πολίτης, όλοι μας σαν πολίτες στην Ελλάδα, χρήματα στην ανακεφαλαιοποίηση. Δεν κρίνω τώρα το γιατί τα βάλαμε και ποιος θέλει αυτό. Βάλαμε και οι τράπεζες πλέον μέσω του τούχου σου και της συμμετοχής ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Το οποίο και τις διαχειρίζεται πλέον με τα διοικητικά συμβούλια. Πρέπει να πάει να ρυθμίσει τα χρέη του, καταναλωτικά, στεγαστικά, πιστωτικές κάρτες. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες περιμένουν τους συνεργαζόμενους δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες, αλλά μιλάω για τον άνθρωπο, τον καθένα, το φυσικό πρόσωπο, τον Έλληνα πολίτη. Διότι έτσι θα του φύγει το βάρος από πάνω του. Έχω παραδείγματα 50, 60 και 70% κούρεμα και επέκταση υποχρεώσεων αποπληρωμής σε πάρα πολλούς φίλους που έχουν έρθει και στο γραφείο και στη Βουλή να με βρουν. Ναι, το θέμα όμως ξέρετε ποιο είναι, φέρει κύριε Καμένε. Φεύγει ένα βάρος από πάνω του, προσέξτε, δεν πρέπει να φοβάται. Το ρυθμίζει αυτό. Το ρυθμίζει. Πώς θα το πληρώσει η εξημασία? Του φεύγει ένα βάρος, προσέξτε. Σύμφωνη, αλλά πώς θα το πληρώσει? Πώς θα μην όταν του μπορεί να του δώσει και ένα και δύο χρόνια περίοδο χάριτος, προσέξτε, να μην πληρώνει κάτι το μήνα. Από το να σε παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα τις πρακτικές ή οποιοδήποτε, όχι τράπεζα, όχι πρακτική, ή οποιοδήποτε, για να εκπληρώσει υποχρεώσει ή για να γίνει συνεργάσιμο, να σου δημιουργεί όλο αυτό το στρες, το οικογενειακό και το προσωπικό, και να μην σε αφήνει και 10 δραχμές να έχει τσέπη σου, 10 ευρώ να πάει να τα χαλάσει, τότε δεν πάει μπροστά η οικονομία. Άρα, καταλήγω, πρέπει και είναι ανάγκη όλοι να πάμε να ρυθμίσουμε, διότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή περιμένουν να ρυθμίσουν όλες τις υποχρεώσεις. Να φύγει το βάρος από πάνω, να υπάρχει το διαθέσιμο εισόδημα. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουμε πολύ μικρό διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα. Βέβαια στην Ευρώπη είναι τραγικά τα πράγματα, αλλά μην τα αναλύσουμε, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει η Ευρώπη. Άρα, βγάζοντας από μέσα το βάρος, μένουν χρήματα για να, στην οικογένεια και στο φυσικό πρόσωπο. Συγχρόνως. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και επιχειρήσεις και μικρομεσαίες ειδικά. Να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι τράπεζες και αυτές τις περιμένουν. Με καινούργια επιχειρηματικά πλάνα. Αυτό δεν είναι μια στρατηγική η οποία βγάζει... Αυτό είπα για το Μαρινόπουλο στην αρχή. Άλλο είπα, άλλο λέω. Αυτό όμως, κύριε Καμένε, δεν είναι μια πολιτική, μια στρατηγική η οποία να ευράζεται πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία, με συγχωρείτε, στα οποία θα δράσει το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία, για να βρεθούν λύσεις. Πώς δρά το κράτος? Το κράτος έχει φτιάξει τους νόμους. Εγώ σας λέω για τους φορολογικούς συντελεστές. Εξωτικούς συμβιβασμούς στις τράπεζες. Προσέξτε. Τώρα, μόνο αυτό μου λέτε όμως. Όχι, το λέω αυτό. Πάμε στους φορολογικούς συντελεστές. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση από τώρα μέχρι του χρόνου το Μάρτιο να μην γυρίσει η οικονομία και μετά τον Μάρτιο, το λέμε επειδή ξέρουμε το 17, να μπορέσουμε, προσέξτε, το κράτος πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Πρέπει να διαχειρίζεται με ευθύνη
όλο το κράτος από τα φαρμακοβιομηχανικά πρέπει να κόψει έξοδα, να φέρει έσοδα. Καπνικά περάσαμε. Στοιχηματικές θα περάσουμε. Θα ενώσουμε τις ταμιακές με το κράτος για να εισπράττουμε το ΦΠΑ 8 δις το χρόνο. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Να φέρουμε έσοδα. Συγχρόνως πρέπει να κόψουμε και έξοδα. Όλα αυτά αυτές θα είναι οι τακτικές κινήσεις, κύριε Καμένο. Τακτικές, στρατηγικές και είναι αποφασισμένες. Αν μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ θερμά να οριοθετήσω αυτό που ρωτάω. Δηλαδή, αυτή είναι η τακτική, η εφαρμογή δηλαδή κάποιων στρατηγικών. Η κεντρική στρατηγική πολιτική που έχετε περιλαμβάνει μείωση των φορολογικών συντελεστών. Σταδιακά, ναι. Σταδιακά, δηλαδή, ναι, νούμερα. Οπωσδήποτε. Έχετε νούμερα. Οπωσδήποτε στα διακόπτη. Να τα πω. Τώρα θα τα πούμε στην κατάθεση του υπερπολογισμού του 2017 που θα γίνει σε ένα μήνα. Ναι, ναι. Θα έχουμε κάποιες υποθέσεις. Έχετε πληροφόρηση ότι θα υπάρχουν αριθμοί για το πού δηλαδή. Να αφήσουμε αυτό το προνόμιο στον Πρωθυπουργό. Όχι, μα σύμφωνε ο Πρωθυπουργός θα το πει. Αν χρειαστεί. Εάν υπάρχουν, λέω. Υπάρχουν προθέσεις με τις υποθέσεις που είπα. Προσέξτε, τα οικονομικά δεν είναι. Οπωσδήποτε. Εντάξει, δεν πρέπει να μαζεύεις χρήματα, να είσαι σοβαρός στη διαχείρισή σου από εκεί που χάνεις χρήματα, δηλαδή όπως είναι το ΦΠΑ ή αυτοί που φοροδιαφεύγουν ή φοροαποφεύγουν. Και συγχρόνως εκεί θα δώσεις το περιθώριο. Να μην σπαταλάς, που λέει ο κ. Μαυρότας. Να μην σπαταλάς. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, όπως είπαμε, να μην σπαταλάτε. Ενίκεια του δημοσίου και οπουδήποτε οργανισμός υπάρχει που τον πληρώνουμε τώρα, οργανισμοί σφραγίδες, τα έχουμε βρει όλα αυτά και τώρα θα μπουν σε ένα πλαίσιο και ένα πλέγμα να μην σπαταλάσει. Αλλά επιμένω, ο κόσμος να πάει στις τράπεζες να μην φοβηθεί. Εσείς, κύριε Βρούτση, θα πάτε στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη και ακούμε διάφορα σενάρια για το τι έχει πρόθεση να εξαγγείλει, να πει, να υποσχεθεί, δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή υπάρχουν δύο κεντρικά ζητήματα, το ένα κεντρικό ζήτημα αφορά τη νέα γενιά και το δεύτερο κεντρικό ζήτημα αφορά τη φορολογία και τους συντελεστές φορολόγησης. Είναι δύο βασικά θέματα που, όπως ακούω από τους οικονομολόγους που ξέρουν τόσα πολλά, θα μας βγάλουν από το τούνελ αν αυτά, σε αυτά τα ζητήματα γίνει σωστή διαχείριση. Ρωτάω ευθέως, εάν δεν έχετε την απάντηση μου την πείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει σκεφτεί με το επιτελείο του ότι πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές σε ένα αλφα επίπεδο. Έχει σκεφτεί πώς θα βρει τρόπους απασχόλησης της νέας γενιάς που είναι στον δρόμο. Αυτά τα δύο με συγκεκριμένα παραδείγματα, δηλαδή του φορολογικού συντελεστέ, εγώ θα από 37, παράδειγμα τους κάνω ό,τι θέλω, θα τους κάνω 24, ας πούμε. Έχετε βγάλει ένα τέτοιο συμπέρασμα? Κύριε Χατζή, εννοείται. Ή θα καταγγείλετε πάλι, ας πούμε, όπως κάνανε οι προηγούμενοι σε εσάς? Σωστά το είπατε, όπως κάνανε οι προηγούμενοι, διότι. Έτσι γίνεται στην αντιπολίτευση μονίμως. Αυτό διόλου υπάρχει. Ναι, είναι άδικο αυτό που λέτε. Καλά, εντάξει τώρα. Πολιτική συμπεριφορά σε αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε, όπως ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, με τους ηγεμόνες της πλατείας Συντάγματος, δεν υπήρξε ποτέ. Η οποία από το κίνημα των αγανακτισμένων έγινε κίνημα της καρέκλας. Χάθηκαν οι διαμαρτυρίες. Μειώθηκαν οι συντάξεις. Τώρα, εγώ αυτή την απάντηση περιμένω. Μάλλατε, όχι. Εγώ έκανα μια ερώτηση. Στην πλατεία ήταν, εγώ το θυμάμαι. Πάω, ναι, ήταν λοιπόν, στην πλατεία κάποια στιγμή. Λοιπόν, στην απάντηση την έχετε ρωτήσει. Κοιτάξτε. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Κύριε Χατζή, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί βάλατε συμπεριφορά και πολιτικό πολιτισμό κομμάτων. Δεν τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην προτίμηση το πιο ισχυρό πολιτικό κόμμα. Τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες και πρωταγωνιστήκε πάλι, ξέρετε γιατί? Αυτό είναι απάντηση στο ρόλο που σας είπα, όλοι οι φορολογικούς συντελεστές. Αρχές και αξίες, το συνδέω αμέσως. Παρακαλώ. Διαχρονικά σταθερές. Μία από τις βασικές αρχές μας είναι ότι εμείς θέλουμε μία κοινωνία που θα στηρίζει την επιχειρηματικότητα και τα χρήματα τα οποία θα διαμορφώνεται και ο πλούτος θα δίνεται για τη στήριξη των ασθενών. Νούμερα και θα μας πείτε, κύριε. Αυτό λοιπόν, κύριε Χατζή, μεταφράζεται σε μείωση φορολογικών συντελεστών. Βασική αρχή και φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Με ρωτάτε για νούμερα. Τα νούμερα, κύριε Χατζή, θα τα δείξουμε, θα τα κάνουμε πράξη, θα τα δει, πει και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην έκθεση. Μιλάτε για ευχολόγια, για κύριε Καμένε. Θα ήθελα ο κύριος Μητσοτάκης ανέως να γίνει πιο σοβαρός από όλους. Μιλάτε με προγράμματα Θεσσαλονίκης και στα τέσσερα του κυρίου Καμένου. Έχουμε δει ζάπια, έχουμε δει τα πάντα, απλώς να είμαστε σοβαροί. Μόνο που τα κάναμε πράξη. Το να λέει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης αντιτρέχει δύο πλεόνασμα. Και φορολογία 15. Δεν σας διέκοψα. Καλά, μην δεν διακοπείτε ποιος διέκοψε ποιο. Τώρα μια ζήτηση γίνεται. Συζήτηση γίνεται. Ναι, εντάξει, μια ζήτηση. Εμείς είναι βασικός μας προσανατολισμός. Όχι τώρα, όχι συγκυριακός. Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει μια εξεντωμένη φορολογικά κοινωνία, η οποία να κάνει ένα διανομή εισοδήματος και να φτιάξει ένα οραματικό περιβάλλον συσίτιο για όλους. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Το όραμα που εκπέμπουμε για τους νέους που λέτε, κύριε Χατζή, δεν είναι μια θέση στο δημόσιο ή ένα συσίτιο ή ένας μισθός των 300 ευρώ. Είναι να φτιάξουμε μια κοινωνία ίδια με την Ευρώπη.
η οποία να είναι ανταγωνιστική, να είναι δυναμική, να δώσουμε ελπίδα στους νέους. Έχετε, να μείνουν στην Ελλάδα και το κάναμε. Εμένα δεν μου απαντήσατε πάντως. Βεβαίως. Όχι, εντάξει, σας, είπα, σας το λέω. Ακούστε, εάν θέλετε σήμερα εγώ να σας δώσω νούμερο, δεν θα αποκαταστήσω τον πρόεδρο. Όχι, λέω αν έχει νούμερα. Βεβαίως και θα έχει. Αλλά δεν θα περιοριστεί στα νούμερα σε μια λογιστική στενή αποτύπωση. Μα δεν είναι θέμα λογιστική. Εδώ είναι θέμα ζωή μας αυτό. Δεν είναι θέμα λογιστική. Και πολιτικό ζήτημα. Εγώ περίμενα τον κύριο Καμένο ευθέως να πει τώρα. Και είναι και ερώτημα, κύριε Καμένο, και πάω αλλού την κουβέντα. Θα παραιτηθεί ο συνονόματός σας μετά από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέκυψε με μία άδεια που δόθηκε σε έναν άνθρωπο. Μα τώρα με συγχωρείτε, βάζετε την ατζέντα της εκπομπής τώρα. Όχι. Μα τώρα με συγχωρείτε. Μέσω των δυνατοτήτων που έχω, σας παρακαλώ, θέλω να πω ότι θα κάνω. Είχα μια εσωτερική απορία. Υπάρχει για μαύρο. Κοιτάξτε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Με μια κοινωνία που υποφέρει. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να έχει ένα. Θα σας πει ο κύριος Καμένος τώρα, εγώ θέλω να του πάρω το μέρος. Αλλά θα σας πει ο άνθρωπος τώρα, θα παραιτηθεί ο Πάνος ο Καμένος. Δεν απαντώ, δεν απαντώ. Ας μην απαντήσει. Λοιπόν, ερχόμαστε. Όταν κάνουμε ένα γύρο για τα κανάλια, βεβαίως, θα τελειώσουμε με τα κανάλια, οπότε θα τα έχετε ανταλήγει. Λέω λοιπόν το εξής. Η Νέα Δημοκρατία μέσα στο δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον απέδειξε ότι μείωσε φόρους. Απέδειξε ότι έφερε ανάπτυξη. Και κατεξοχήν το κόμμα, και ειδικά τώρα με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ειδικά τώρα που αυτό το κόμμα, μόνο με την αλήθεια, μόνο με το άνοιγμα της κοινωνίας, μόνο με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, μόνο με το άνοιγμα των τραπεζών, κύριε ναι. Καμένε, το οποίο το αποφύγατε να το ωραία. Πείτε. Πάμε. Θα υπάρξει προοπτική επένδυση στη χώρα. Κυρία Αυλονίτου και κύριε Μαυρωτά, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Όχι, όχι, έχουμε διαφημίσεις για να πάρετε το χρόνο σας, να μην σας διακόψω. Γιατί εγώ, εάν σας μπούμε στον κόπο και απομαγνητοφωνήσουμε τις απαντήσεις όλων, θα δείτε ότι επί της ουσίας το ερώτημα που κάνουμε απαντάτε 30 δευτερόλεπτα. Τα υπόλοιπα είναι σάλτσα. Εγώ δεν θέλω σάλτσα. Εγώ θέλω εδώ να μου πείτε την πραγματικότητα, τι προτείνετε στον κόσμο, που μας βλέπει, που μας ακούει ο απλός μέσος πολίτης, εγώ, οι άλλοι, οι συγγενείς, οι φίλοι. Θέλω να ξέρουν ποια μέρα τους ξημερώνει τέλος πάντων, παιδιά. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται αυτό συνέχεια. Η δημοκρατία, το ένα, το άλλο. Τι λέτε, κύριε Χατζή. Και εγώ λέω, λέω για όλους. Εγώ το παίρνω προσωπικά και οι άλλοι ας μην απαντήσουν. Δεν ξέρω, πάρτε το όπως θέλετε. Δεν με νοιάζει τώρα μένα. Έδειξε δείγμα γραφής ως αντιπολίτευση. Μιλάω για αυτό, κύριε Βρούτση. Δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για τις απαντήσεις που δίνονται. Τοποθετούμαστε με υπευθυνότητα. Για να ξέρω κι εγώ τι ακούω. Με είδατε σήμερα εδώ να έρθω εγώ και να μιλήσω για αυξήσεις μισθών. Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα. Όντως δεν είπατε, όντως. Απλά κάνω μια διαπίστωση. Αλλά ρωτάω κι εγώ. Για τους νέους τι όραμα. Ένα, δύο, τρία, θα κάνουμε αυτά, αυτά. Σας είπα, το όραμά μας δεν είναι αυτό που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι το όραμα των 300 ευρώ. Δεν είναι το όραμα του συζητίου. Δεν είναι το όραμα του να φύγει από την Ελλάδα. Είναι ένα όραμα μιας δυναμικής Ελλάδας. Θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, λέω, εξαγγελίες συγκεκριμένες. Αυτό ρώτησα εγώ. Θα τα δείτε από τα ωραία, τελεία. Είναι η μία σωστή απάντηση. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν σε διαφημίσεις. Θα γυρίσω με τον κύριο Μαυροτάκη. Θα κλείσουμε τον γύρο δυστυχώς με την κυρία Αυλονίτου, η οποία θα απαντήσει συνολικά σε αυτά που ακούστηκαν σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Συντάξεις, θα μειωθούν κι άλλο. Εδώ μας ήρθε μια κύκλιο με στοιχεία. Είναι σοβαρή η είδηση που έδωσε ο κύριος Βρούτσης σήμερα. Αν τα πράγματα είναι έτσι, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών. Θα δώσουμε στην νεολαία νέες δυνατότητες για παρακάτω. Και εγώ δεν μπαίνω στη συζήτηση γιατί θα το κάνουμε σε μία από τις προσεχείς εκπομπές. Το θέμα θα αλλάξει το Σύνταγμα και ποια είναι τα αγκάθια. Υπάρχουν κεντρικά ζητήματα που αφορούν τη ζωή μας και την καθημερινότητα. Διαφημίσεις και σε λίγο κοντά σας. Ναι, πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είχαμε μία επικοινωνία με τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος μας εξήγησε για αυτό που είπατε, κύριε Βρούτση, δηλαδή για αυτή την εγκύκλιο και τις μειώσεις που θα γίνουν. Θα τα πούμε σε ένα λεπτό. Ετοιμάζεται η Αγγελική Κιντζόγλου και μόλις είναι έτοιμη θα την έχουμε μαζί μας να μας πει τι ακριβώς είπε ο Υπουργός. Κυρία Αυλονίτου, το ερώτημα το εξής. Δεν θα βγει δηλαδή στην τηλεόραση. Όχι, δεν βγαίνει ο άνθρωπος τηλεφωνικά. Όχι, νόμιζα γιατί δείξατε τη φωτογραφία του κυρίου Πετρόπουλου. Ναι, δεν έγινε μπέρδεμα εκεί. Λοιπόν, μην κάνετε αρχισυνταξία. Απλά είδα την εικόνα του κυρίου Πετρόπουλου και νόμιζα ότι θα μου πει ότι καταργήθηκε εκεί. Όχι, όχι, όχι. Καναλάρχε θα γυρίσει τα Δημοκρατία. Τέλος. Ναι. Τι να κάνω εγώ δηλαδή, κύριε Βρούτση. Λοιπόν, κυρία Αυλονίτου. Την εικόνα περιγράφω. Ναι, κυρία Αυλονίτου, όπως είδατε, μπήκαμε σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της συζήτησής μας και είναι αυτό με την επόμενη μέρα. Στην πρώτη φάση, ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει τις γνωστές εξαγγελίες που πραγματικά έδωσε μια αισιοδοξία στον κόσμο και τον ψήφισε.
Στη δεύτερη φάση το ίδιο, μίλησε για ένα παράλληλο πρόγραμμα, μίλησε για πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα κτλ. Κτλ. Ούτως ώστε να έρθουμε σε μια ισορροπία με τα μέτρα των μνημονίων. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και το ξέρετε, κυκλοφορείτε στην κοινωνία. Οι συντάξεις είναι χαμηλές, οι μισθοί το ίδιο. Έχει αλλάξει το στάτους το κοινωνικό πάρα πολλών ανθρώπων και βεβαίως βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο σε ό,τι αφορά και τις επιχειρήσεις. Το ερώτημά μου είναι ξεκάθαρο και θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά μια ξεκάθαρη απάντηση. Υπάρχει, κατά την άποψή σας, η δυνατότητα όλα αυτά να έρθουν πλέον σε μια ισορροπία? Έχει χαρτιά άσους ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για να πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, εννοώ οικονομικό, συντάξεων κτλ. Το επόμενο διάστημα, ή θα ζήσουμε τη λιτότητα και αυτή την κατάσταση και τα επόμενα χρόνια? Κύριε Χατζή, είμαστε σε μεταβατικό στάδιο που θα στραφεί η οικονομία στην ανάπτυξη. Αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα είναι ότι από αυτή την ανάπτυξη ποιοι θα επωφεληθούν. Και το ζήτημα για μας είναι να είναι η ανάπτυξη δίκαιη και να είναι προς όλους. Να μην είναι προς κάποιους ημέτερους που λαιλατούσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τόσα χρόνια, να μην είναι προς άλλους ημέτερους που είχαν μονίμως τις εργολαβίες του δημοσίου. Πρέπει λοιπόν αυτή να διαχειριστεί σε όλους. Μιλήσατε για τους φορολογικούς συντελεστές. Κοιτάξτε, υπάρχουν φορολογικοί συντελεστές πολύ χαμηλοί, όπως παραδείγματος χάρη στη Βουλγαρία με τον κόσμο να πεινάει. 10%. Μπράβο, και υπάρχουν φορολογικοί, και στην Κύπρο που δεν πεινάνε. Φορολογικοί συντελεστές πάρα πολύ ψηλοί, πάνω από 35% στη Σουηδία. Έτσι, και στη Γερμανία. Και πάρα πολύ ψηλοί, αλλά προσέξτε. Που απολαμβάνουν και κοινωνικό κράτος, που λύνουν κάποια προβλήματα, δηλαδή τα ζητήματα υγείας, παιδείας, δεν πάνε να πληρώνουν έξτρα ξανά και ξανά. Για μας λοιπόν, η στήριξη μάλλον του κοινωνικού κράτους είναι πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Η μεγάλη μας διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι. Αφήστε εσείς τι κάνετε, αφήστε αυτούς. Δεν τους ψήφισε ο κόσμος, εσείς δηλαδή πολίτες. Θα δούμε μετά τι θα κάνουμε με τους πιο αδύναμους ευάλωτους. Εμείς λέμε ταυτόχρονα να στηρίξουμε, όχι γιατί εκεί. Υπάρχει ένα εισόδημα που δίνεται στην παιδεία. Τι έχετε να μας πείτε εσείς, έχει σημασία, που είστε κυβέρνηση, λοιπόν, δεν είναι... Για να προχωρήσουμε σε αυτό, καταρχήν το πρώτο ζήτημα είναι να αυξηθεί η εσωτερική κατανάλωση, η εσωτερική ζήτηση. Αυτό το κάνουμε με θέσεις εργασίας προσωρινές, έτσι μιλάμε για το 12μήνα, 8μήνα, 12μήνα, να μπορέσει ο κόσμος να έχει ένα μεγαλύτερο εισόδημα διαθέσιμο, να καταναλώσει για να προχωρήσουμε. Το ζήτημα όμως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με συγχωρείτε, δεν είναι λίγο τοπικό για να μην πάμε πριν πάμε σε μικρομεσαίες. Είναι λίγο τοπικό αυτό που λέτε να αυξηθεί η εσωτερική κατανάλωση? Όχι, όταν μιλάμε 275.000 θέσεις. Αν μου επιτρέπετε, εάν όταν ας πούμε η σύνταξη είναι πάρα πολύ μικρή, βγαίνει ο κόσμος και λέει δεν μπορώ να αγοράσω, ο μισθός επίσης, τα ξέρουμε, τα ζούμε. Και κάτι τελευταίο, επικαλεστήκατε τη Σουηδία και ο κύριος Καμένος είπε για τη Γερμανία, δεν είναι στη Γερμανία τόσο, είναι πολύ λιγότερο, αλλά η μισθή, οι συντάξεις, η υπερίθαλψη, οι κοινωνικές παροχές είναι τελείως διαφορετικές. Ναι, αλλά πρέπει μην να τον μπερδεύουμε, ξέρετε να μην... αυτό. Ναι, έτσι. Αλλά να μην βάζουμε. Μέχρι τώρα βάζαμε και αυτή την από το εισόδημά μας. Όταν εδώ οι φορολογικοί συντελεστές είναι στα ύψη και όλα τα υπόλοιπα είναι στο. Για μας λοιπόν, προσέξτε, δεν υπάρχει ζήτημα καμίας περικοπής μισθών εκεί που είναι είμαστε. Καμίας περικοπής. Έτσι, δεν το συζητάμε γιατί μας ζητήθηκε και αυτό. Όπως και με τα ειδικά μισθολόγια που είναι πάρα πολλοί κόσμος, ζητήθηκε να πάνε στο ενιαίο. Λοιπόν, γιατί ακριβώς. Τι καινούριο φέρνετε, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μιλάμε για το μεταβατικό στάδιο. Πρέπει να στηριχθεί και η μικρομεσαία επιχείρηση. Έχουμε θέσει τις προϋποθέσεις ώστε μέσα από αυτό και μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο και μέσα από το ΕΣΠΑ. Και μέσα από το Ταμείο Συμμετοχών, το οποίο φτιάχνουμε, πραγματικά να στηριχτεί η μικρομεσαία επιχείρηση και να βρει χρηματοδότηση. Αλλά προσέξτε, μέχρι να μπούμε, υπάρχει και αυτό το ζήτημα, να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει δυνατότητα η μικρομεσαία επιχείρηση χρηματοδότησης. Και αυτό πιστεύουμε ότι θα γίνει μέχρι τον Νοέμβριο. Πάμε προς τα εκεί, αφού γίνει η συζήτηση με το χρέος. Οπότε. Από εκεί και πέρα προχωράμε και καθώς προχωράμε στην οικονομία θα δούμε και τους φορολογικούς συντελεστές. Όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει το ΕΝΦΙΑ. Ήδη μίλησε ο Υπουργός
και είπε ότι θα υπάρχει μια αναδιαμόρφωση του έμφυα. Αυτό το ακούω, σε φόρο. Τα ακούω από την αρχή. Δεν έγινε τίποτα, τον πληρώνουμε. Δεν έγινε φέτος. Τώρα για φέτος μιλάμε. Μιλάμε όμως εγώ ότι δεν βλέπω για του χρόνου. Γιατί και πρώτα λέγατε, βλέπετε ότι υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης. Ναι. Και μας αναγκάζει και εμάς και γινόμαστε και λίγο πιο σκληροί μαζί σας. Υπό ποια έννοια το λέω αυτό? Υπό την έννοια ότι ξέραμε ότι θα. Μας λέγατε το έμφυα, ο έμφυα, με συγχωρείτε. Ο έμφυα είναι ένα. Δεν τον εφεύρασε. Θα καταργηθεί. Δεν διορθώνεται. Λοιπόν, όλο αυτό μα το λέγατε, κύριε Αυλονίτου. Δεν το διατηρήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά το αναμορφώσαμε. Δεν το λέγαμε στι εκλογέ του Σεπτεμβρίου. Θέλετε να τι ξεχνάτε αυτέ τι εκλογέ? Τι να ξεχνάω, κύριε. Να πάτε στι εκλογέ του Ιανουαρίου. Εγώ παρουσίασα ό,τι λέγατε στι εκλογέ του Σεπτεμβρίου. Δεν είναι ότι δεν λέγατε. Στι εκλογέ του δεν είπαμε θα καταργήσουμε τον έμφυα. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Δεν είπατε όμως ότι είπαμε κάτι και το παίρνω πίσω. Όπα. Δεν είπατε ότι θα τον καταργήσετε το Σεπτέμβριο, αλλά ίσχυε προφανώς αφού δεν το διαψεύσατε η προηγούμενη δέσμευση. Δεν ήρθατε το Σεπτέμβριο να μας πείτε, είχαμε πει παιδιά για το έμφυα, ότι θα το καταργήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν πιάνετε, όμως γίνεται προσπάθεια. Δεν το είπατε αυτό, κύριε Αυλονίτου. Και στην επόμενη χρονιά δεν θα είπατε, υπάρχει ένας φόρος διαφορετικός και παρακαλώ, πιο αναλογικός, ναι. Όπου οι χαμηλά και μεσαία εισοδήματα δεν θα πληρώνουν. Υπάρχει ένα φορολόγιο. Θα το δούμε πώς θα είναι, εν πάση περιπτώσει. Τέλος όμως, κοιτάξτε να δείτε. Απασχόληση, μισό λεπτό. Απασχόληση και διαθέσιμο εισόδημα που πρέπει να διατηρηθεί και να αυξηθεί. Αλλά από εκεί και πέρα, για να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη πραγματικά, με περισσότερες θέσεις εργασίας και να ξεπληρώνουμε το χρέος μας, μιλάμε μόνο για επενδύσεις. Ευχαριστώ. Εκεί λοιπόν στις επενδύσεις κάνουμε. Παίζει ρόλο και η συζήτηση για το χρέος, έτσι να μην υπάρχει, να υπάρχει εξυπηρετήσιμο και όλα αυτά. Αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όλη αυτή η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Και το ελληνικό που είναι μεγάλη επένδυση. Ναι, και πολλά άλλα, μιλάμε για ένα νόμο που έρχεται που πλέον άλλο συγκρίνει επιχείρηση, ηλεκτρονικά ειδοποιεί και αμέσως μπορεί να ιδρύσει την επιχείρησή του όλη αυτή τη γραφειοκρατία. Μιλάμε για ένα θηλυκό περιβάλλον προς τις επενδύσεις. Θα το δείτε ότι του χρόνου θα προχωρήσουμε, θα βγούμε σε μόνο για να πάω στον κύριο Μαυρωτά, μία παρέμβαση. Έλα, Αγγελική. Την έχουμε? Έχουμε την Αγγελική, κύριε Λέκο? Δεν τη βλέπω πουθενά. Περιμένουμε, έρχεται, γιατί είναι το δρομολόγιο. Έλα. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κατρούγκαλο. Το μεταφέραμε το σχόλιο του κύριου Βρούτση ότι από 1η Οκτωβρίου θα ισχύσουν νέες μειώσεις κύριες συντάξεις. Λοιπόν, στις δεύτερες κύριες συντάξεις. Ναι, ο κύριος Κατρούγκαλος λοιπόν είπε ότι πρόκειται περί ψέματος. Δεν πρόκειται να μειωθεί καμία παλαιά κύρια σύνταξη. Αν θα γίνουν μειώσεις, θα γίνουν σε νέες συντάξεις, οι οποίες θα υπολογιστούν με τον καινούριο επαναπολογισμό. Ωστόσο, αυτό θα είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον και δεν πρόκειται τόσο άμεσα να υπάρξουν νέες μειώσεις. Ευχαριστώ, Αγγελική. Διαψεύδη. Κύριε Βιβλία. Θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Κοιτάξτε, χαίρομαι που υπόθηκε μία αλήθεια, την ακούω για πρώτη φορά. Παραδέχεται ο κύριος Κατρούγκαλος ότι θα γίνουν μειώσεις σε νέες συντάξεις. Καλά, πείτε μας τώρα σε σχέση με αυτό που είπατε εσείς στο σχόλιο. Βεβαίως, κύριε Καμένο. Την τρομοκρατία που επιβάλλει. Εγώ θα επαναλάβω ότι οι νέοι συνταξιούχοι θα υποστούν μια μείωση 30 με 40% στις νέες συντάξεις. Και όσο αφορά αυτό που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος για αυτό που παρουσίασε σήμερα στην εκπομπή σας, δεν το διέψευσε. Γιατί για να το διαψεύσει θα πρέπει να πει καταργώ την εγκύκλιο. Η εγκύκλιο υπάρχει. Θα εφαρμοστεί από την 1η Οκτωβρίου στους σημερινούς ήδη συνταξιούχους. Θα υποστούν μια μείωση με τα χαρακτηριστικά που είπα πριν. 530 ευρώ μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση μείωση. Εντάξει, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Και 265.000. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Κύριε Μαυρωτά, το κόμμα σας, το Ποτάμι, είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε με κάποιες διαγραφές καινούργιες, με μια οραματική. Να εκφράσει κάτι καινούριο. Ναι. Να εκφράσει κάτι καινούριο και βρισκόμαστε τώρα σε. Η χώρα βρίσκεται σε μια φάση πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη από πολλές απόψεις. Ακόμα και στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη γεωπολιτική της θέση κτλ. Τέλος πάντων όμως, εσείς σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί, επειδή είστε ένα μικρό κόμμα, εντάξει, έχετε μικρό ποσοστό εννοώ, με αυτή την έννοια το μικρό κόμμα το προσδιορίζω. Μήπως σκέφτεστε να πάτε σε καμιά Νέα Δημοκρατία για να ενώσετε τις φωνές σας και τις απόψεις σας ένα μεγάλο κόμμα ή στο Πασόκ ενδεχομένως?
Το ΠΑΣΟΚ εννοείται τις συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στον μεσαίο χώρο. Εννοώ ότι επιδέχεται απόψεις και προτάσεις. Ναι. Μήπως επειδή δεν πιάνουν και τόπο όταν είσαστε ένα μικρό κόμμα γενικότερα. Όχι εσείς, όλα τα μικρά κόμματα. Σκέφτεστε γενικά να πάτε σε ένα μεγαλύτερο για να ενώσετε τη φωνή σε αυτό. Δεν συμφωνώ ότι δεν πιάνουν τόπο. Προσπαθούν να πιάσουν τόπο. Τουλάχιστον στο κοινοβούλιο η παρουσία μας είναι, θα έλεγα, είναι μια παρουσία με προτάσεις συνεχώς. Και ο κύριος Θοδωράκης είναι. Ναι. Όχι, πρέπει να το πω αυτό. Και ο κύριος Θοδωράκης είναι δυναμικός και τα λέει. Ήμασταν οι μόνοι που κάναμε πρόταση. Και για την υπερφορολόγηση κάναμε προτάσεις για αυτά που συζητάγατε προηγουμένως. Είπαμε και για τους νέους, για τις δουλειές που πρέπει να βρούνε και πώς δεν πρέπει να κλείνουν πόρτες, όπως κάνει ο κύριος Φίλης στην εκπαίδευση με κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις. Προσπαθεί να κλείσει τις πόρτες σε νέους επιστήμονες. Όλα αυτά τα έχουμε καταγγείλει στη Βουλή και τα έχουμε. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι πολύ χρήσιμη η φωνή στη Βουλή. Από την άλλη, συμμαχίες είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται ένας διάλογος στον προοδευτικό μεσαίο χώρο, όπου πήρε την πρωτοβουλία το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι να ανασυγκροτήσουν αυτό το χώρο, να δημιουργήσουν έναν τρίτο πόλο απέναντι στο διπολισμό που επιχειρείται. Όποτε σας θυμίσω ότι η ηγέτης αυτού του χώρου υπήρξε, η μεγάλος ηγέτης αυτού του χώρου υπήρξε ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ναι. Ο οποίος εκείνη την περίοδο τα μικρά κόμματα του κέντρου τα ένωσε και έφτιαξε ένα κέντρο. Και αργότερα ένας άλλος μεγάλος ηγέτης, που μπορεί να διαφωνεί κανείς, δεν έχει σημασία, έχει αλλά μεγάλος ηγέτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, έκανε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό υπάρχει ο ηγέτης τώρα, ναι, καταλάβατε τι λέω, αυτό δηλαδή είναι, που θα... Γι' αυτό γίνονται όλες οι διεργασίες. Πολλές δεν χρειάζεται. Και εσείς δύο ονόματα, κύριε Χατζή, τα οποία είναι δύσκολο να, να συγκριθεί κάποιος. Γι' αυτό γίνονται, κύριε Χατζή, δεν έχω και πολύ χρόνο ούτως ή άλλως να μιλήσω. Γι' αυτό γίνονται και όλες οι διεργασίες. Για να πάμε σε μια διαδικασία που δεν θα είναι διαδικασία μηχανισμών, αλλά θα είναι μια διαδικασία που θα κινητοποιήσει αυτό το χώρο που ενδιαφέρεται, αυτούς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, που θέλουν να πούνε την άποψή τους, και από κάτω να βγει ο ηγέτης αυτού του χώρου ενός νέου πράγματος που θα εκφράζει όλα αυτά τα οποία έχουμε πει και τα οποία πρεσβεύουμε ως κόμμα. Άρα, οι προτάσεις σας. Οι προτάσεις σας για το αύριο είναι αυτές που ακούσαμε και από τον κύριο Θοδωράκη και βεβαίως θα ακούσουμε και τα λοιπά. Είναι προτάσεις, όπως σας είπα, ενός μικρού κόμματος που θέλουν μια μεγαλύτερη ένταση. Και θέλουν να παίξουν και το ρόλο του καταλήτη. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή θέλουν να παίξουν το ρόλο του καταλήτη. Ο καταλήτης καμιά φορά είναι και αυτός που χώνεται στην κυβέρνηση. Όχι, είναι αυτός που ενώνει και δύο πράγματα πολλές φορές. Για να γίνει μια χημική αντίδραση. Αυτό υπάρχει. Εμείς αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι δύο νέους πολιτικούς, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, να ακολουθούν παλιές, γερασμένες πολιτικές. Αυτό που χρειάζεται η χώρα, κατά τη γνώμη μας, είναι μία σύνθεση δυνάμεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει από τη μία το συνέστημα, η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά εκφράζει ουσιαστικά έναν ρεαλισμό. Θα πρέπει όλοι οι άξιοι άνθρωποι που υπάρχουν από όλους τους χώρους να βγουν στην επιφάνεια και να προσπαθήσουν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα. Επειδή υπάρχει ένας ηλικιακός ρατσισμός τα τελευταία χρόνια, εγώ θα σας πω όμως κάτι το οποίο κατά την κρίση μου και το λέω σε όλους είναι σημαντικό. Ο διάβολος δεν ξέρει τις λεπτομέρειες γιατί είναι ο διάβολος. Αλλά εκεί κρύβεται. Όχι. Τις ξέρει γιατί είναι γέρος. Εντάξει. Έμπειρος. Ο Θερβάντες το είπε αυτό. Λοιπόν, για να τα ξέρουμε και αυτά να τα λέμε. Μην νομίζετε επειδή είναι νέος κάποιος τα ξέρει όλα. Όχι. Ή επειδή ο άλλος πήγε 60-70, πέθανε. Μα δεν πέθανε. Δεν υπάρχουν. Ρατσισμός γιατί... μεταξύ παλαιών και νέων δεν υπάρχει. Απλώς ο καθένας πρέπει να βλέπει και ένα το ρόλο τελευταίο του τώρα και κύκλο, να παίρνουμε τα νέα. Ένα τελευταίο κύκλο. Ξεκινάω έτσι από εδώ, από τα δεξιά, όπως είναι σε μένα. Ο κύριος. Και σωστά είναι κιόλας, ο κύριος Καμένος. Για τις τηλεοπτικές άδειες. Όλη αυτή η διαδικασία κατά την κρίση σας και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, πέρα από τα ονόματα και τα πρόσωπα, είστε ευχαριστημένος, πιστεύετε ότι έγινε η δουλειά όπως και εσείς επιθυμούσατε να γίνει, όταν στην ρητορική του κυρίου Πάνου Καμένου υπήρχε και μια συγκεκριμένη καταγγελία ανθρώπου, ο οποίος τελικά πήρε άδεια. Δεν θέλω να επικεντρώσουμε σε αυτό όμως. Ο άνθρωπος πήρε άδεια, αν υπάρχουν στοιχεία στον εισαγγελέα. Είστε ευχαριστημένος από αυτό που έγινε, αυτό θέλω να πω. Νομίζω το δημόσιο εισέπραξε ένα τεράστιο τίμημα. Φάνηκε. Όχι ακόμα. Δεσμεύτηκαν οι άνθρωποι. Ναι, είναι δεσμευτικό. Όχι ακόμα. Που είναι δεσμευτικό είναι και το τρίτο θα πάρουν τώρα και τα υπόλοιπα θα σχολιάσω. Θα σχολιάσω και σε αυτό, γιατί θα πρέπει και οι τέσσερις πλέον να αποδείξουν ότι έχουν τα χρήματα, ναι, και θα τα εισφέρουν και θα τα δεσμεύσουν κάπου. Γιατί το να πω και εγώ ότι θα δώσω 60 ναι, και σε 3 χρόνια τίποτα, να μην τα έχω, ναι, δεν είναι, λέει κάτι. Πρέπει να δεσμευτούν και να αποδείξουμε σήμερα ότι υπάρχουν τα χρήματα σήμερα. Σωστότατα. Σήμερα. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστημένος προσωπικά είμαι. Έχω ένα μεγάλο προβληματισμό σε σχέση με τους ανθρώπους των δύο καναλιών που δεν πήραν άδεια, που ήταν λειτουργία, τον Α και το Σταρ. Να συγχαρώ και το δικό σας σταθμό, ο οποίος πήρε και πρώτο στην άδεια. Και εδώ να πούμε ότι
Και το ποιοτικό κομμάτι, εμένα, εγώ δεν φοβάμαι τις λέξεις και τις ιδιότητες. Τρεις εφοπλιστές, δεν πρέπει να φοβόμαστε τη λέξη. Τρεις εφοπλιστές, οι οποίοι εισφέρουν στην ελληνική ναυτιλία χρόνια, παραδοσιακά, οικογενειακά, και ένας εργολάβος δημοσίων έργων, μια τεχνική εταιρεία, πήραν τις άδειες. Το τρεις εφοπλιστές για μένα είναι πολύ σημαντικό. Για μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικό. Με τον κύριο Καρογρίτσα, προσωπικά, και να ξέρετε, δεν είχα καμία συζήτηση με τον Πάνο τον Καμένο όταν κάναμε, έτυχε να τα κάνουμε παράλληλα τη δήλωση. Συμφωνούμε ότι δεν έπρεπε να πάρει, να συμμετέχει στο διαγωνισμό ένας επιχειρηματίας ο οποίος ασχολείται με τα δημόσια έργα, διότι όπως έχω πει, έχουμε καεί στο χυλό να μην φύσαμε το γιαούρτι και να ψαχνόμαστε ναι, μελλοντικά. Αλλά αυτό επίπτει, ξέρετε, στην παλιά ιστορία με τον βασικό μέτοχο, έτσι. Ναι, δεν μπορεί. Εκεί δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε. Θα έπρεπε ο ίδιος, νομίζω, να μην κατέβει, και αυτή ήταν η θέση δική μου. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το κράτος έχει συνέχεια. Θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του κράτους, να αποφασίσει και το ΣΤΕ, να γίνει και το ΕΣΟΡΟΥ, να απορροφηθούν, φαντάζομαι, να συγχωνευθούν τα κανάλια, γιατί τώρα έχουμε δύο με άδειες, με κανάλι και δύο κανάλια χωρίς άδεια, άρα στην ουσία πρέπει να απορροφήσουν τους συναδέλφους σας. Πάντως μιλάμε για τέσσερις μεγάλους επιχειρηματίες που ξέρουν τι κάνουν. Θα πρέπει να αποδείξουν όλοι ότι έχουν τα χρήματά τους, ότι οι εγγυητικές επιστολές είναι όλες οι ίδιες με τα μετρητά τους και οτιδήποτε είναι. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα γίνει με τη διαφημιστική πίτα, και να πω εδώ ότι το τηλεοπτικό, το οποίο πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους, θα έρθουν και νέες τεχνολογίες. Η γραμμή μας είναι, του Sky η γραμμή, είναι ανοιχτά, ελεύθερα και τα δίκτυα, περισσότερες θα άδειες. Θα δώσω μια πάσα, χωρίς να με παρεξηγήσει αυτή ο είναι η τακτική ο κύριος μας, Βούρτσης, θα το ήθελα μια ξεκάθαρη θέση και της Νέας Δημοκρατίας στο τι γίνεται τώρα. Τι λέει ο κ. Μητσοτάκης, θα καταργήσει το διαγωνισμό εάν ποτέ γίνει κυβέρνηση? Επειδή πρέπει να μιλήσω κι άλλοι, και όπως βλέπετε είναι και 20, και έχω διάλειμμα τώρα, γιατί πιέζει πάνω ο κ. Λέκος, ο οποίος είναι αυτοπαστιγώνεται και ο ίδιος, δηλαδή έχει τα δικά του προβλήματα εκεί με τις διαφημίσεις. Να πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα γρήγορα και να γυρίσουμε να ακούσουμε την άποψη του κ. Βρούτση, τη κ. Αυλονίτου και του κ. Μαυρωτά. Ένα σχόλιο δηλαδή για τις τηλεοπτικές άδειες. Μου λέει ο Γρηγόρης ο Λέκος τώρα ότι ο κύριος Κατρούγκαλος τουιτάρει σε σχέση με αυτό που είπε που είπατε, κύριε Βρούτση, εσείς. Σύγχρονη μέθοδος διαδικασίας στην επικοινωνία. Πολύ σύντομα ένα σχόλιο, για δεν έχουμε χρόνο, ένα σχόλιο, έχουμε 1,5 λεπτό, 2 λεπτά, για το θέμα των τηλεοπτικών δικτύων. Λοιπόν, πολύ απλά θέλω να σας πω ότι η εικόνα η οποία είδε ο ελληνικός λαός όλο το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον για μένα και όπως την αντιλήφθηκε και πολλοί κόσμος, είναι μια παρακμιακή εικόνα που δυστυχώς προσβάλλει μια ευνομούμενη χώρα όπως είναι η Ελλάδα μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όσο αφορά την εξέλιξη των αδειών, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα κριθεί σε 1 με 2 μήνες από τώρα από τα σταγματικά δικαστήρια και με βασικά την εκκρεμότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη, για να απαντήσει στον κύριο Καμένο. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσει κανένα ιδιωτικό κανάλι. Έχουμε πει ότι η αρμοδιότητα πρέπει να δοθεί μέσα από το πλαίσιο της συνταγματικής τάξης στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Κάναμε Συμβούλιο. Κάναμε συμφωνία 30 δευτερόλεπτα, αλλά είναι 1 και 10. Να κρατηθούν λοιπόν οι άδειες των καναλιών, αλλά προκύπτει ένα ηθικό και πολιτικό ζήτημα τεραστίων διαστάσεων, κύριε Καμένε, που το είπατε εσείς. Δεν είναι ότι ο κύριος Καλογρίτσας απλά είναι ένα ζήτημα ότι είναι εργολάβος δημοσίων έργων. Είναι ότι ο κύριος Καμένος, ο πρόεδρός σας, είπε ότι διακινεί μαύρο χρήμα. Εσείς θα την πάρετε του κύριου Αλαφούζου την άδεια όταν γίνει την κυβέρνηση? Απαντώ. Θα δώσετε σε έναν άλλο άδεια με 5 εκατομμύρια. Να δώσετε εμάς, γιατί μας την άδεια. Να δώσετε την άδεια. Εμείς γιατί είμαστε στη μέση τώρα το Sky. Για κοινή μαύρο χρήμα. Ναι, θα πείτε. Καταλαβαίνετε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Ευχαριστώ. Το δεύτερο στοιχείο. Όχι, θα το πείτε στο τέλος. Κυρία, για να κλείσουμε τα κανάλια. Κυρία Αυλονίτου. Η ελληνική κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, θα μπορούσα να πω ότι διαφύλαξε το δημόσιο συμφέρον στο ακέραιο. Το τίμημα 246, το απρόσμενο τίμημα 246 εκατομμύρια ευρώ, που θα πάνε για κοινωνική πολιτική. Από εκεί και πέρα το τζάμπα τέλειωσε, πληρώσαν και οι εκατομμυριούχοι. Πρέπει να μας πει η Νέα Δημοκρατία αν θα ακυρώσει τον νόμο, γιατί έτσι λέει μέχρι τώρα, δηλαδή αν θα μειώσει, αν ποτέ έρθει στα πράγματα, αν θα μειώσει τις κοινωνικές παροχές για να δώσει τα χρήματα στους καναλάρχες. Δηλαδή το σλόγγαν το 2019 και τελειώνει, κύριε, το σλόγγαν για τις εκλογές θα είναι ψήφο στο Μητσοτάκη, τα λεφτά στο Γουμπαρινάκι. Αυτό θα έρθει. Τώρα, δεν ξέρω, έτσι μας τα λέει. Έχει καμιά δουλειά, κύριε. Μα τον κύριο Μαρινάκη δεν τον εμπλέκεται τώρα. Όχι, όχι, όλους τους καναλάρχες. Με συγχωρείτε τώρα, είναι ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας, έδωσε τα λεφτά του. Όχι, μα γιατί πάνε να κάνετε τώρα, σας παρακαλώ. Είπε θα δώσει τα λεφτά στους καναλάρχες.
καναλάρχε. Δεν ξέρω. Θα τα δώσει, θα κόψει κοινωνικέ παραχέ, να δώσει πίσω τα λεφτά στου καναλάρχε. Τώρα αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Να απουσιάζουν εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν θέλω να κάνω αυτέ τι κουβέντε εγώ. Γιατί απουσιάζουν οι άνθρωποι που εκπροσωπούν. Δεν είπα για του ανθρώπου. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εγώ θα πάρω πίσω τον νόμο. Κύριε Μαυροτά, μία λέξη. Και θα δώσω τα λεφτά πίσω στου καναλάρχε. Η διευκρίνηση. Η διευκρίνηση, η διευκρίνηση του κυρίου Κατρούγκαλου σε αυτά που είπατε, κύριε Υπουργέ, είναι οι νέες συντάξεις χειρίας θα δίνονται και θα... Οι νέες συντάξεις. Σας παρακαλώ, με αυτό το διαβάσω. Ναι, ναι. Να δούμε οι νέες συντάξεις χειρίας θα δίνονται με νέες προϋποθέσεις. Γρηγόρη, έτσι είναι. Ακριβώς. Ναι. Αυτό συμφώνησε μαζί μου. Λέει στο Twitter. Συμφώνησε μαζί μου. Δεν με διαφωνώ. Μια κουβέντα μου. Δεν έχει. Δεν γίνεται. Δεν έχω χρόνο, σας λέω. Θα μας κόψουν στον αέρα και θα πούμε. 46 εκατομμύρια δεν θα πάνε σε κοινωνικές παροχές, θα πάνε σε ικανοποίηση των δημοσιονομικών στόχων, όπως έχει πει. Σας παρακαλώ. Κύριε Επιτροπή, το θέμα είναι ότι η αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ να πλήξει τον πλουραλισμό όπως προσπάθησε, ουσιαστικά έπληξε και χίλιες οικογένειες οι οποίες βυθίστηκαν στην αβεβαιότητα. Οι εργαζόμενοι. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Κύριε Καμένο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Νομίζω και καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Δοθήκανε κάποιες απαντήσεις, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Ξεσήκωσε μάλλον έτσι. Σκόνη, σκόνη πολιτική. Αυτό που είπατε. Κύριε Αυλονίτου, σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε εδώ σήμερα. Κύριε Μαυρωτά, ευχαριστώ. Και την άλλη φορά λίγο περισσότερο χρόνο. Και σας ζητώ συγγνώμη, θέλω να πω, γιατί φταίω εγώ, έπρεπε να διαχειριστώ λίγο διαφορετικά τον χρόνο ως προς εσάς. Επιφυλάσσεστε. Ορίστε. Επιφυλάσσεστε. Βεβαίως, αλλήμονω επιφυλάσσομαι, αλλά με την κυρία Αυλονίτου, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να κάνω τα πάντα. Δεν μπορώ, είναι ζωηρή. Τι να κάνουμε τώρα. Σας ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε κοντά στην ερχόμενη Κυριακή, για χαρά.